Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και αν δεν το είπαμε και πάλι καλημέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα με Τρόικα στον Λίμπερο, πάμε μέχρι και τις 12 για να τα πούμε όλα όμως, όλα, τα πάντα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αυτά, Ελλάδα, Ευρώπη, πρώτη κατηγορία, δεύτερη κατηγορία, τρίτη κατηγορία. Δεν μου λες Χρήστο, αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι φαβορί, είναι μέσα φαβορί. Για το πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία ο ΠΑΟΚ, στη δεύτερη κατηγορία ο Άρης και στην τρίτη σε έναν όμιλο ο Ηρακλής. Ρε φίλε, άμα έχεις πόλη με πρωταθλητές, άμα το έχεις στο DNA σου μέσα, τι πράγμα είναι αυτό. Κύπελλο όμως μόνο ο ΠΑΟΚ παίζει. Έτσι είναι. Ναι, είναι μία από τις διαφορές που υπάρχουν. Κύπελλο παίζει μόνο ο ΠΑΟΚ. Σήμερα 5 και 4 στον αγώνα έχουμε ΠΑΟΚ Τρίκαλα. Τόση ώρα μιλάς λέει και δεν έχεις πει μια καλημέρα. Αυτό είναι. Κύπελλο έχει σήμερα. Ποιοι άλλοι παίζουν το κύπελλο, πώς και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Τι γίνεται, κέρδισαν όλοι μεγάλοι, κέρδισαν διπλά αυτά. Α, το μόνο ενδιαφέρον είναι αν ο Παναθηναϊκός μπορεί να γυρίσει το μάτς με το... και την πρόκριση με τη Λαμία. Πότε παίζει. Κάτι δεν βλέπω κιόλας. Τώρα τελευταία και δεν πάει καλά. Λοιπόν, 10 πρώτου. 10 πότε είναι αύριο. Τετάρτη, 10 πρώτου. Απόστολος Νικολαίδης. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Λαμία. Κομίνης Γερητής. Κουρομπίλια. Κουρομπίλια Δυτικής Αττικής, Σπυρόπουλος Ανατολικής Αττικής. Και τέταρτος Αντωνίου Αθηνών. Κεντράραμε. Εντάξει. Παρατηρητής Αρκαδίας Μπερσής. 4-1 είχε λέξει το πρώτο παιχνίδι. Πρέπει να βάλει ο Παναθηναϊκός 3 για να γυρίσει. Με χιόνι ή χωρίς. Χωρίς. Δύσκολα. Αλλά σύλλογος μεγάλος δε φίλε. Εντάξει. Κατά τα άλλα δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν είναι τα σκόρ όλα καθαρά. Ο ΠΑΟΚ, ο Ατρόμητος, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Πανιόνιος, η Λάρισα, ναι, η Λάρισα. Και ο Πας Γιάννενα παίζει, ναι. Κύπελλο έχουμε και μπάσκετ όμως. Και προσέξτε λίγο. Έχουμε μπάσκετ, παίζει ο ΠΑΟΚ με την Ορλαντίνα, 7.30 στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Θα δώσουμε 5 εισιτήρια μέσα από την εκπομπή. Οι δύο πρώτοι που θα στείλετε μήνυμα θα κερδίσετε και εισιτήριο. Θα το κάνουμε έτσι. 5 εισιτήρια, οι δύο πρώτοι FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Οι δύο πρώτοι θα πάρετε αυτόματα και το εισιτήριο χωρίς κάτι άλλο. Για να δούμε. Υπάρχει ενδιαφέρον. Να πάει κανείς στο μπάσκετ. Ή μόνο για τα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός είμαστε. Ναι. Πάμε μας μέχρι τις 12. Στην πρώτη ώρα μαζί μας το ΚΤΕΟ Car Control. Στο 10200 τηλεφωνείτε και κανονίζετε τον έλεγχο του αυτοκινήτου. Εκεί όπου η αγκαρία γίνεται ευχαρίστηση, η σπατάλη γίνεται οικονομία, η ρύπανση γίνεται προστασία, ο κίνδυνος γίνεται ασφάλεια. Όλα αυτά στον Εύωσμο, προέκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσεως, Δευτέρα Παρασκευή 8 με 8 και το Σάββατο 8 με 4 Car Control στο 10200. Ανανέωση. Ο πρώτος που κερδίζει εισιτήριο είναι ο Θανάσης. Την καλημέρα μας, ο 069. Α, δούμε και τον δεύτερο και μετά συνεχίζεται κανονικά ο διαγωνισμός για άλλα 3 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ορλαντίνα. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ που πρέπει να κερδίσει και σήμερα και την άλλη εβδομάδα και άλλες δύο νίκες και διαφορές. Το παλεύει. Όσο δεν πάει θα το παλέψει. Μήπως και προλάβει να προκριθεί, μια και φέτος στην Ευρώπη δεν πήγε πολύ καλά το έργο και είναι οριακά για να προλάβει και να συνεχίσει στο Champions League.
Κατά τα άλλα, ατρομητάρα. Ατρομητάρα συνεχίζει δυνατά για το πρωτάθλημα. Πορεία πρωταθλητισμού με πάρα πολλά διπλά. Πόσα έχει? 6. 6 στα 9. Α, έχει παίξει 9 μάτς εκτός έδρας και 7 εντός. Κοίταξε όμως εντός. Εντός έχει 3 νίκες, 4 ισοπαλίες. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί είναι μια ομάδα που της αρέσει και μπορεί να περιμένει, να χτυπάει σε κόντρα κτλ. Βέβαια πάρα πολύ οργανωμένη. Έχει ποιότητα μπροστά. Ο Άρντα κάνει όργια. Το έχουμε ξαναπεί ότι είναι μέσα στους καλύτερους του πρωταθλήματος, ξεκάθαρα. Το απέδειξε και χθες. Έχει δηλαδή 7 μάτς μέσα με 3 νίκες, 4 ισοπαλίες. Έχει 9 μάτς έξω με 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα έχει στο πρωτάθλημα. Η μόνη ομάδα που έχει μια ήττα από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. 35 Ολυμπιακός, 34 η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, 33 ο Ατρόμητος. Ψάχνει επιχειρήματα ο Μαρινάκης να βγάλει το πρωτάθλημα σκάρτο. Δεν βρίσκει, δεν μπορεί. Γυρίζει γύρω-γύρω, πάει κάτι να πει, κάτι αυτά, διαιτησίες, πρωταθλήματα, αυτό. Δεν τον πιστεύει κανείς. Μιχάη για ΠΑΟΚ στο ΠΑΟΚ 24. Λοιπόν, αυτός ο Μιχάη του Πανετολικού, αν δεν τον έχετε προσέξει, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Ας μην κάνουμε συγκρίσεις με άλλους της ηλικίας του, γιατί αυτά είναι, εντάξει, δεν είναι. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μην τυχόν θα μπορούσε να παίξει και από τώρα στον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια πληροφορία ότι η όλη κίνηση γίνεται για το καλοκαίρι, ότι τον καπαρώνει ο ΠΑΟΚ από τώρα. Σπουδαία κίνηση εφόσον πράγματι ολοκληρωθεί. Σπουδαίος ο συγκεκριμένος. Η δεύτερη που κερδίζει, εδώ είναι η κυρία Βάσο εδώ, ή είναι η κυρία Βάσο, έστειλε αρχικά μήνυμα χωρίς όνομα και μετά προς τιμή της έστειλε και με όνομα. Κερδίζει. Άρα τα δύο πρώτα εισιτήρια έχουν κλείσει από την Βάσο 404 και από το Θανάση το 069. Δίνουμε άλλα 3 εισιτήρια για τον αγώνα μπάσκετ του ΠΑΟΚ με την Ορλαντίνα. Από εδώ και πέρα, με κλήρωση η οποία θα γίνει στις 12. Κάτσε, αυτό είναι, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Είναι απόψε αυτό? Ναι, 7:30. Και ΠΑΟΚ Τρίκαλα? 5:15. Σήμερα, έτσι? Ναι. Δεν δίνουμε γι' αυτό? Όχι, δεν δίνουμε γι' αυτό. Δώσαμε μόνο μια φορά προηγούμενη εβδομάδα. Δώσαμε την Πέμπτη, την Παρασκευή. Έχουμε θέμα. Εδώ πέρα πρέπει να κάνει. Πρέπει να δίνουμε πολύ νωρίς εισιτήρια. Βέβαια. Τι κάνουμε. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κινήθηκε, έκανε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του για διαφυγή. Πώς το λένε? Πέστορε σε εσόδων. Διαφυγόντα κέρδη. Για διαφυγόντα κέρδη, συγγνώμη. Ναι. Στον διαιτή του πρώτου μάτς. Που μετράει τον γκολ, κάνει, γίνεται το 1-2 και τελειώνουν όλα εκεί. Δεν τα κάνει. Γιατί δεν τελειώσουν οι δύο? Γιατί θα τελειώνουν το μάτς 1-1 ή κανένα 2-1 και θα είχε σήμερα. Θα τελειώνουν το μάτς 1-4. Θα είχε σήμερα. Θα με την σήμερα ίδια λογική που εσύ λες, θα τελειώνουν 1-1. 12-13.000 κόσμο. Σήμερα πάρε τώρα 600 άτομα, πώς θα είστε? 600 μάρι είναι σε άλλες έδρες, γνώριμες εσένα. 600 στην Τούμπα, δύσκολα. Χριστό, δε, είναι λίγο προκλητικός. Λίγο. Για το λίγο Αλέξανδρο, λέω. 1100 άτομα είχε στον Εύος μου. Τώρα αν έχει 600 στο τέτοιο, σε άλλες έδρες. Είπα εγώ όνομα, είπα τίποτα. Είπα εγώ. Μάρκαρε το δικό μας, να φύγει. Ποιο είναι το δικό μας? Αυτό. Ναι. Θα μας πεις γιατί φάγατε τον Αλεξανδρή? Τον Βαγγέλη. Γιατί έβγαλες χθες χολή. Περίμενε. Τι θέλεις? Περίμενε. Ποιο κυνηγάει ανελέητα τον Αλεξανδρή? Δεν ξέρω. Από το συνάφι σας. Από το συνάφι μας. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Τώρα θα πεις πάλι καμιά χαζομάρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ. Ο παδός. Ραδιοφωνικός παραγωγός, ο παδός του ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Ο πρώτος που θα στείλει. Ποιος ραδιοφωνικός παραγωγός. Χρόνια στο κουρμπέτι. Της δικιάς μου γενιάς. Της δικιάς μου. Λίγο μικρότερος. Λίγο. Εξιντάρι δηλαδή. Όχι, όχι. Της δικιάς μου γενιάς. Λίγο μικρότερος από μένα. Αυτό λέω. Έτσι. Κυνηγάει τον ανελέητα, τον Βαγγέλη Αλεξανδρή στις εκπομπές του. Έχει κάνει εκπομπές ολόκληρες εναντίον Αλεξανδρή, τρομακτικές. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό, ας πούμε, με προπονητή. Ήταν προηγούμενα. Δικιά σου γενιάς λίγο μικρότερος, ο Καράδαλης.
Καλά είναι ο κύριος Γιώργος. Τον είδα προχθές από μακριά. Ναι, στο γήπεδο. Ήμουν λίγο χάλια εγώ. Όχι στο γήπεδο. Χάλια. Αυτό είναι καθημερινό, δεν είναι. Να ντρέπεσαι. Ήμουν χάλια εγώ. Τον είδα από μακριά. Θα σου πω μετά σε ποιο χώρο. Δεν πειράζει που είσαι χάλια. Ναι. Δεν πειράζει. Τον είδα στα περίπου 100 μέτρα. Ήθελα να το μιλήσω, αλλά ήμουν. Θα σου πω. Πάει ο Αλεξάνδρης. Έφαγε. Εντάξει. Ναι, οκ. Okay. Από όλα αυτά συγκράτησα το ότι βλέπεις στα 100 μέτρα. Φίλε, μακριά βλέπω, ρε Χρήστο, με προσβάλλουν. Μακριά ξέρεις που βλέπω. Πού βλέπεις? Από τη μία εσύ στην άλλη δεν βλέπεις. Έχω δει μπλόκο πέρυσι της αστυνομίας. Μπλόκο πέρυσι και έστρεψα. Γιατί άναβε ο φάρος, ρε Σιμάρη. Στα 400 κανένας φάρος. Γιατί άναβε ο φάρος. Όλοι οι μπούφοι από γύρω πήγαν και πέσαν πάνω. Στα 400. Εννοείς, έξυπνος. Στα 400 μέτρα το είδα. Μην μιλάς καθόλου. Σύνθετη ονομασία με ενιαία χρήση, λέει ο Κοντζιάς. Για πες ένα παράδειγμα. Ναι. Σύνθετη ονομασία. Φίλε, ειλικρινά με ενιαία χρήση. Ναι. Σύνθετη ονομασία. Ναι. Σου δηλαδή, μιλώ... όνομα και επίθετο. Σου μιλώ πραγματικά ότι το έχω χάσει αυτό. Ειλικρινά. Θα γίνει σε λαλητήριο. 21 Ιανουαρίου. 21 Ιανουαρίου, 5 η ώρα, λέει, στο Λευκό Περίο Χρήστο, κάτι τέτοιο, νομίζω. Σπίζω, πάω. Τραγικό. Θα πάει η πόλη άλλα 20 χρόνια πίσω. Πήγε ένα με το συλλαλητήριο του 1993. Ο πρώτος που θα βρει τον παραγωγό, ο πρώτος, ζευγάρι γυαλιά ηλίου νέας εσοδείας από τα Opticon Express. Ή πρεσβειοποίηση με συλλαλητό Titanium. Ο πρώτος που θα απαντήσει, ποιος είναι? Ραδιοφωνικός παραγωγός, άρρωστος ΠΑΟΚ, ο οποίος εδώ και 15-18 χρόνια κυνηγάει ανελέητα τον coach Βαγγέλη Αλεξανδρή. Ανελέητα. Ανελέητα. Δηλαδή έχει κάνει εκπομπές ολόκληρες αντί Αλεξανδρής. Για τους οργανωτές του λαλητηρίου να πούμε ότι παίζει ο ΠΑΟΚ εκείνη τη μέρα. Μήπως δεν... Ναι, τι ώρα παίζεις? ΠΑΟΚ Απόλλωνας. Χωρίς Τζόρβα. Στις 3. Είναι Κυριακή. Και στις 5 συλλαλητήριο. Θα το εκμεταξείτε θα πούνε. Μετά το γήπεδο, όλοι στη συγκέντρωση και στην πορεία. Ποιοι είναι οι διοργανωτές, ξέρουμε? Μακεδονικές οργανώσεις. Που μαζεύουν και υπογραφές. Εντάξει, ωραία, ωραία. Τι σημαίνει σύνθετη ονομασία με ενιαία χρήση? Ωραία. Ένα παράδειγμα. Παράδειγμα. Ένα αυτό και ένα άλλο θέλω βασικό θέμα για σήμερα. Το έχω από. Για σήμερα το είχα, γιατί έγινε χθες το βράδυ το σκηνικό. Παιδιά, έχουμε κάποιον ακροατή εκεί έξω. Έστω μισό, που να έχει πάρει στη ζωή του, έστω μισή φορά, δώρο, σε γυναίκα, είτε για Χριστούγεννα, είτε για Πάσχα, είτε για Πρωτοχρονιά, είτε στα γενέθλιά της, είτε στην ονομαστική της γιορτή, που να έχει πάρει δώρο σε γυναίκα. Για μάντεψε, Δημήτρη, τι θέλω να πω. Τι να μαντέψω, ποιος να μπει στο μυαλό σου, ρε φίλε. Άρε Χριστοκιώση. Ο τελευταίος που το μάντεψε πρέπει να γίνει ψυχαλής. Πήγαινε από εκεί, να έρθει ο Κιώσης από εδώ. Μα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Που να έχει πάρει σε γυναίκα δώρο στην φίλη του, έτσι, στη σύντροφό του. Εσώρουχα. Χθες το βράδυ. Δεν θα υπάρχει, δεν θα υπάρχει. Αν υπάρχει είναι τραγικός. Άντρας, να πάρει σε... Είναι τραγικός. Είναι τραγικός. Και χάρηκα πάρα πολύ που χθες το βράδυ είμαστε στους εφημεριδάδες μου, γιατί είναι τρία αδέρφια, και λέει κάποιος, του ήρθε η ιδέα, μπήκε η Μπούντου, κατάλαβες πόσα θύματα έχει βρει, έτσι, πόσους μπούφους έχει βρει, το κατάλαβες, ποιοι κάνουν μάγκες κάτι Μπούντου και Μούντου, η οποία σήμερα σε σικάτη, ωραία, σεμνή, μπράβο. Σήμερα ναι, όχι, σε υμνό. Όχι. Έχει βέβαια εδώ πέρα την προστιχιά, το έχει στο λαιμό αυτό. Εντάξει, okay. Ωραία. Τέλος πάντων, εκεί. Να πάρεις σε γυναίκα στη σύντροφό σου δώρο εσώρουχα, γιατί είναι τραγικό, το ρωτάς. Σαν να σου λέω εγώ τώρα τι να σου πω. Τι χρώματα φοράει ο ΠΑΟΚ? Γιατί φοράει άσπρο μάβρο? Στα τρίκαλα φορούσε κάτι. Φανελάρα, εμφανισάρα στο γαλάζιο. Πολύ μπιτζαμέ. Σε χάρηκα. Όλο γαλάζιο, πολύ ωραίο. Σε χάρηκα. Φίλε 924, με αυτό ξεκίνησα χθες. Αλλά ο κομπλεξικός εδώ φυσικά δεν είπε τίποτα. Δεν μας σχολίασε ο Μάριος την καθυστερημένη αντίδραση του Κυριακίδη του Πανετολικού στο φάουλ του Μπακασέτα. Τι να πει, ρε φίλε. Το είδα. Άμα ήταν για τον ΠΑΟΚ, θα έκανε 3,5 εκπομπές. 3,5. Λοιπόν, το είπαμε και μάλλον το παιδί δεν. Απλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα τέτοιο εκτελεστή. Μάλλον δεν άκουγε χθες ο 924, προφανώς. Ναι, δεν άκουγε. Δεκτών το κατοθέτει, το κάνει ο άνθρωπος. Είδες όμως την απορία που είχε την ίδια με μένα. Σαφώς. Είδες. Να σου πω κάτι. Το είδα τον γκολ 4-5 φορές. Ο Κυριακίδης το είδε. Το είδα από. Τις τρεις από την ίδια κάμερα που δεν το πιάνω ακριβώς καλά. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι καθυστερημένη. Θα συμφωνήσω και το έχω πει 100.000 φορές ότι η goalkeeper σήμερα
δεν εκτινάσονται, πέφτουν σαν κουράδες. Το θέμα ποιο είναι, συγκρίνει σε 9-24 την καθυστερημένη, θα πω εγώ, θα συμφωνήσω για την οικονομία της συζήτησης, αντίδραση του Δημήτρη Κυριακίδη στην εκτέλεση φάουλ του Αναστάσιου Μπακασέτα με το ότι έχει κρυμμένο το αριστερό του χέρι στην κεφαλιά του Πρίγιοβιτς στην Τούμπα. Το έχει πίσω κρυμμένο. Ναι, το κόψε, το έβγαλε. Εγώ φοβήθηκα. Το άφησε στο δίχτυ δίπλα και ναι, το ξανάβαλε μετά. Λέω, μήπως το παιδί κάτι έπαθε. Ναι, ναι. Λέω, καμιά αγκύλωση, κάτι, κάτι να πάει σε νευρολόγο, ορθοπαιδικό, κάτι. Δεν, τι, ενώ προχθές το μήνυμα από τον εγκέφαλο προς το σώμα άργησε να έρθει για την τρίτη δευτερόλεπτα. Ναι, εντάξει. Ναι. 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 Τι είναι, ρε. Ναι. Τον Αλεξανδρίκη το φάγατε. Για ποιο λόγο. Γιατί δεν βλέπω να ανεβαίνουμε και φέτος. Για να αλλάξει η άβρα του, ξέρω εγώ. Δεν έχει καλή άβρα, ρε, Δημήτρη, τι να πω. Ο Αλεξανδρής. Δεν μπορεί να μην έχει καλή άβρα ο άνθρωπος. Ο Τίγρης, ναι, ο Tiger. The Eye of the Tiger. Βάλ το λίγο, ρε Χρήστη. Α, με τα λάθη μου. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Α, σύνθετη ονομασία είναι πάνω από μία λέξη με το Μακεδονία μέσα. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί είναι αυτονόητο ότι το σύνθετο θα περιλαμβάνει και το Μακεδονία μέσα. Εσύ, φίλε από την Αγγλία που μας ενημερώνεις. Σύνθετη, λέει, θα είναι πάνω από μία λέξη, αλλά θα έχει το Μακεδονία μέσα. Καλά, προφανώς είναι πάνω από μία λέξη. Σύνθετη, χωρίς το Μακεδονία μέσα. Σύνθετη με μία λέξη δεν είναι. Ας είναι. Πάνω, άνω από την Ελλάδα, δίπλα στη Σερβία, κάτω. Με γεωγραφικό. Με προσδιορισμούς, ναι. Να το περιγράφει, ρε παιδί μου, με δύο-τρεις. Τεράστιο μήνυμα από τον 887, ο Αριανός, που ασχολείται με όλα τα θέματα που βάζουμε. Ονοματεπώνυμο, αν θες, τι λέει. 887, ναι. Καλό. Καλημέρα σας. Μαρίε, μετράνε και οι παντρεμένοι που έχουμε, συγγνώμη, έχουν πάρει εσώρουχα σε γκόμενες. Είναι η μόνη. Αν θες, ονοματεπώνυμο, τι λέει. Ναι. Είναι η μόνη περίπτωση που θα μπορούσα να το δικαιολογήσω. Γιατί, ρε φίλε. Η μόνη. Γιατί. Δηλαδή είμαι παντρεμένος και παίρνω. Κάτσε να μας πει ο Χρήστος. Έχω γκόμενα και τις παίρνω δώρο εσώ. Ναι, το σύνθημα ήθελα να πω. Αφιέρωμα το είδες. Άρης και δεν είμαι. Το είδες. Στο Sky αφιέρωμα το είδες. Αυτό. Ποιο. Έβαλε ο Sky πολύ ωραίο σετ αφιέρωμα την Κυριακή. Θέμα. Τραγούδια επιτυχίες pop rock που έχουν ημνηθεί από κερκίδες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και βάζει, έβαλε και από τους Πάνθυρες. Και βάζει Offspring αυτό. Ωραίο. Του Άρη και δίνει κερκίδα κανονικά. Και. Ξέρεις ότι σας έχω σώσει με αυτό εδώ, ε. Μας έχεις σώσει. Εγώ, στην εταιρεία τη Warner στην Αθήνα. Εσύ. Ήθελαν να κινηθούν νομικά εναντίον σας. Του Άρη. Του Άρη, ναι. Και τραγουδάς την κερκίδα θα πηγαίνουν εναντίον του Άρη. Ναι. Δηλαδή, άμα και λέω. Εσύ θα κινηθούν κατά του Λίπερο. Να. Άλλο έτσι ένα άτομο. Και άλλο συστηματικά να παίρνει τραγούδι συγκροτήματος που ανοίξει την εταιρεία και να το κάνει κερκίδα. Εντάξει. Είναι άλλη μια χαζομάρα. Πες μου ένα ευχαριστώ, βοήθησα. Λέω τα παιδιά είναι οπαδοί. Είναι κάποιοι οι οποίοι ακόμα σε πιστεύουν. Ευτυχώς όχι, Ηρακλήδης. Σας βοήθησα. Στη Μαλακάσα έγινε. Λοιπόν, Μαλακάσα είσαι και φαίνεσαι. Άκου τι θέμα έβαλα με αφορμή κάτι που έγινε χθες το βράδυ στους Αριανούς, στους εφημεριδάδες μου. Έχεις πάρει ποτέ δώρο εσώρουχα σε γυναίκα, σε σύντροφό σου? Ναι. Πρόσεξε να πεις. Σε σύντροφό σου. Ναι. Είτε ανεπίσημη είτε επίσημη. Ναι. Είσαι μπούφος. Τραγικό. Ωραία. Ποτέ δεν έχω πάρει και δεν το κάνω ποτέ. Τραγικό. Εντάξει. Τραγικό. Ωραία. Και στέλνει ο Αριανός ο 887, λέει: καλημέρα σας. Μετράνε και οι παντρεμένοι που έχουμε, συγγνώμη, έχουν πάρει εσώρουχα σε γκόμενες. Είναι η μόνη περίπτωση που θα το δικαιολογούσα. Δηλαδή είμαι παντρεμένος, έχω την οικογενειακή μου θαλπορή, έτσι. Ναι. Έχω την Κατερίνα μου. Ναι. Λέω εγώ αν είμαι τσαλμένος. Μίλες ονόματα. Ναι. Και έχω μία γκόμενα, λέμε παράδειγμα. Λοιπόν, αυτό θα πάρει τη γυναίκα σου να πάει να τα διαλέξεις. Για την κόμενα να πάρει. Θα πάρεις και τη γυναίκα σου. Τα ίδια. Θα πάρεις τη γυναίκα σου, αυτό θα διαλέξει. Ναι. Και την άλλη μέρα θα πάει να πάρεις το ακριβώς ανάποδο. Ανάποδο. Γιατί δηλαδή, αυτό που δηλαδή που απέριψε ως πρόστιχο, κακό, τέτοιο η σύζυγος. Η σύζυγος, μπράβο, σε παράδειγμα. Θα πάρεις την άλλη. Α, μετά από αυτή την αυτά τα λες, ναι, με μεγάλη ευκολία, σαν να το έχεις. Σαν να το και εγώ. Μετά από αυτή τη διδαχή, πάμε στη διάλειμμα. Και εγώ λίγο τρόμαξα. Γιατί άντρας που παίρνει εσώρουχα στη σύντροφό του, ειδικά γκόμενα, επίσημη γκόμενα, είναι τραγικό. Μετά από αυτό, πάμε σε break. Πάμε σε break. FM κενό μήνυμα αποστολή στο 54526. Εισιτήρια συνεχίζουμε. Πόσα θα δίνουμε? Άλλα τρία. Άλλα τρία. Για το πάω Ορλαντίνα, 7:30. Απόψε, στο μπάσκετ. Αυτή τι είναι, Ιταλή. Ιταλή είναι, ναι. Πάω πάρα πολύ καλή Ορλαντίνα.
Πάρα πολύ καλή. Ποια πόλη είναι, αν επιτρέπετε. Κάπο Τρολάντο. Πώς? Ξέρω εγώ. Κάπο Τρολάντο. Να είναι στη Σικελία. Έτσι είναι. Τώρα... Σε νησί, στο νησί είναι κάτω. Έτσι όπως το είπες, Κάπο Τρολάντο. Άρα ακροτήρι του. Κάπο Ορλάντο, ακροτήρι Ορλάντο. Ξέρω, Ορλαντίνα. Ωραία, ναι, ωραία μουσική. Δεν το ήξερα. Δεν έχω ιδέα που. Γι' αυτό σε ερώτηση. Ωραία, ωραία. Αυτά, παιδιά, το θεματάκι νομίζω είναι πολύ, πολύ καυτό. Χθες γυρίζει ένας γνωστός εκεί και λέει: Να, πήρα, λέω, τι είναι αυτά. Πήρα, λέει, είμαι με μια κοπέλα, λέει, είμαστε μαζί, λέει, 4-5 μήνες. Και τη πήρα, λέει, εσώρουχα δώρο. Θα λέει, άστο, άλλο πράγμα. Και γυρίζουμε τρία άτομα, ευτυχώς, και οι άλλοι δύο και εγώ, και τον χιλιοκράζουμε. Το παλικάρι φρίκαρε. Παίζει και να πήγε να τα αλλάξει σήμερα το πρωί. Έτσι. Παίζει και σήμερα το πρωί. Να πει να τα αλλάξουμε. Δημήτρη μου! 887. Δημήτρη μου, διάβαστο. Γι' αυτό αγαπάμε ραδιοφωνάκι που λέει και ο διευθυντής του σταθμού. Όνομα και επώνυμα δεν χρειάζονται. 887. Μπράβο, ρε 887. Ναι, έτσι, ραδιοφωνάκι αυτό. Είναι η ζεστή παρέα του Λίμπερο, η θαλπορή του Λίμπερο. Και πάει λέγοντας. Έτσι. Κρατάμε μυστικά εδώ. Είμαστε τάφοι. Και κρατάμε και τον ίδιο διευθυντή πολλά χρόνια. Και τον ίδιο διευθυντή. Έτσι κανονικά. Break και επιστρέφουμε. 11 παρά 20. Σήμερα Τρίτη 9 Ιανουαρίου. Συνεχίζουμε, δόξα τω Θεώ, χωρίς πολύ κρύο, εδώ στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας. Κάτσε να δούμε γιατί. Έστειλε άλλος μήνυμα πάλι ο Υπουργός Εξωτερικών, έστειλε για το σύνθετη ονομασία με... Πώς το είπε ο άλλος? Σύνθετη ονομασία για κοινή χρήση. Για κοινή χρήση. Λοιπόν, είναι πάνω από μία λέξη με τη Μακεδονία μέσα, ενιαία δηλαδή παντού, σε όλους τους οργανισμούς. Γιατί τώρα είναι διαφορετικό το φύρομ. Άλλο μέσα, άλλο έξω. Ρώτα τον Τζίπρα, λέει, για αυτό που με ρώτησες. Δεν το βρίσκω πρόχειρο. Νομίζουν ότι έτσι θα ικανοποιήσουν και τους μεν και τους δε. Ποιοι είναι οι μεν και οι δε εντός Ελλάδας? Ποιοι είναι οι μεν και οι δε, γιατί υπάρχει καμία διαφορετική άποψη? Όνομα Φραγκεστάιν τερατούργημα, σχολιάζει. Ναι. Θα το διαβάσω το μήνυμα. Ουχ. Διάβαστο. Δεν το διαβάζω. Προέκυψε ένα θέμα από χθες το βράδυ. Για το Μιχάη. Του Μιχάη του Πανετολικού. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Ναι. Εξαιρετικός. Ο Ενία. Ενία Μιχάη. Εντάξει. Δεν έχει βρει, δεν έχει απαντήσει κανείς ποιος είναι ο ραδιοφωνικός παραγωγός. ΠΑΟΚ άρρωστος, με αίμα ασπρόμαυρο και πολύ πολύ καλός φίλος. Καλός φίλος δικός μου, τον ξέρω χρόνια. Είναι από μένα λίγο πιο μικρός, της γενιάς μου λίγο πιο μικρός όμως. Ο οποίος έχει κάνει εκπομπές ολόκληρες εναντίον του Βαγγέλη Αλεξανδρή. Μιλάμε, τον κυνηγάει ατελείωτα. Εδώ είμαστε Τρόικα με Χρήστο Κιώση και σήμερα να κάνει τα μαγικά του στα Dex και την κονσόλα του Λίμπερο της καρδιάς του. Ο διαγωνισμός είναι ένας και δίνουμε, Δημήτρη, τρία εισιτήρια τώρα μήνα. Τρία εισιτήρια τον αγώνα ΠΑΟΚ Ορλαντίνα. 7:30, πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με μια ομάδα που την κέρδισε στην Ιταλία. Την έχει γενικώς, έτσι φαίνεται. Είναι στα μέτρα του, μπορεί. Ο ΠΑΟΚ που είναι και πολύ βελτιωμένος. Άρα πρέπει να κερδίσει. Εμείς σε παρασύρει, νομίζω ότι σήμερα θα χάσει, γιατί πάρα πολύ απλά με τον Ολυμπιακό. Πρέπει να γίνανε μαγικά, από ό,τι κατάλαβα. Συγγνώμη, ειλικρινά, το μάτς το είδες, ο Ολυμπιακός έπαιζε τι, οι παίκτες με το ένα χέρι, είχαν το ένα πίσω δεμένο, πώς παίζαν, τι, δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά. Όπως παίζανε του Περιστερίου μέσα στο Ιβανόφιο έπαιζαν Ολυμπιακός. Ναι. Έτσι έπαιζε, Μάρι, ναι. Ναι, δεν το είδα. Με το ένα χέρι και, τα μάτια κλειστά, δεμένα με κορδέλα, σε κερδίσανε. Άντε, γιατί δεν τα ακούσεις. Ναι. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. 0-10. Δεν είναι 0-10. Κερδίσανε. Λάπτοπ εδώ είναι, λάπτοπ. Και ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να έχει την ίδια ένταση όπως η Κυριακή βράδυ. Ναι, Κυριακή είχε άλλη ένταση. Ναι. Ήταν τα κόκκινα. Κάνανε και νίκες. Τι θέλω να πω. Αν είπατε να του παίζετε εσείς χθες, κερδίσατε. Ο 114 λέει, Μάριο, μήπως... Είπες εμφάνιση που έκανα. Μας φαγώθηκε πάλι. Θέλω να το δω να παίζει μπάσκετ. Πρέπει να έχει ωραίο στήλο. Δύο τρίποτα έβαλα. Δύο. Τριποντάκια. Γελάνε και τα κάγκελα. Πώς πόντους έβαλες? Μπήκα μέσα στο παιχνίδι στο 6-12 και το έκανα 23-12. Με 6 κλεψίματα, με 8 rebound. Πόντους? 2. Το 23-12 πώς έγινε, για πες λίγο. Δεν ήσουν, δεν έπαιζες. Με τρίποντό μου. Α, εντάξει. Περίμενε, ο Χρήστος τι παίζει, 4-5, 4, όλα round, ρε. Αλλά σου τώρα απ' έξω. Είδα χθες τις φάσεις πάλι του Άρη Απόλλωνα.
και διάβασα και την ανακοίνωση του Απόλλωνα που τα βάζει με όλους και με όλα και έχει δίκιο. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, το πρώτο είναι offside. Ναι, ναι, ναι. Καλά. Ξεκάθαρα. Το 1-0. Το 1-0. Offside. Που είναι μπροστά διάβασα. Είναι ο ορισμός του offside. Είναι στα 2 μέτρα απόσταση τον goalkeeper. Ξεκάθαρα του αλλοιώνει το οπτικό πεδίο. Και φαίνεται και στο ότι πράγματι δεν κάνει καμία κίνηση ο Ισπανός του τερματοφύλακας. Ναι, αφού γιατί διαμαρτύρεται λοιπόν. Διαμαρτύρηθηκε, πήρε κάρτα. Ο Τζόναθαν. Διαμαρτύρηθηκε. Δεν διαμαρτύρηθηκε αυτό, διαμαρτύρονταν λέγοντας ότι η μπάλα πέρασε τώρα έξω από τη γραμμή. Με αναγκάζει να πω τώρα κάτι που δεν θέλω και τη μετάδοση τηλεοπτική. Άστο. Διαμαρτύρηθηκε. Πολύ καλή μετάδοση. Δεν την άκουγα καν. Πάμε παρακάτω. Δεν την άκουγα καν. Ναι. Και το δεύτερο, η κάρτα, η κίτρινη κάρτα. Έχει βγάλει στο Sky η δίκη ήχο φυσικό με την εικόνα. Oh. Πράγματι ο διαιρετής λέει στους παίκτες τους δύο, η σφυρίχτρα αυτά σας δείχνω, επιμένει. Ο Γεωργιάδης τον βλέπει, είναι στυμμένος. Είναι ο Γεωργιάδης και ο Σημελίδης νομίζω. Ναι. Αυτά φεύγει, πάει προς την περιοχή, στο καρούμπαλο. Βάζει τη σφυρίχτρα στο στόμα. Τη βάζει, ναι. Και ο παίκτης εκτελεί πράγματι μισό δευτερόλεπτο πριν το σφύριγμα. Ναι, ναι. Πράγματι εκτέλεσε νωρίτερα. Μισό δευτερόλεπτο. Δηλαδή εκτελεί, σφυρίζει, δεν έχουν συγχρονισμό, βιάστηκε λίγο. Είναι τρία κλάσματα. Ναι, είναι τρία. Εντάξει, δεν τώρα... είναι αιτία αυτή να βγάλει δεύτερη κίτρινη στο καλημέρα του αγώνα, στο φιλοξενούμενο που χάνει ρε εσύ. Δηλαδή. Εντάξει, οκ, okay, ας πούμε. 114, Γιώργο, όχι. Λέει, μήπως εννοείς Μάριο τον Παπαδόπουλα. Όχι. Άλλος. Άρρωστος ΠΑΟΚ, λίγο πιο μεγάλος από τον Παναγιώτη, πιο μικρός από μένα. Χρόνια στο ραδιόφωνο της πόλης από πιτσιρικάς και εκπομπές ολόκληρες εναντίον του Αλεξανδρή. Με έχει δει έξω ο Αλεξανδρής και μου λέει εσύ, αυτό για μένα έχει κανένα πρόβλημα. Λέει τι είναι αυτά, λέει τι έλεγε πάλι λέει χθες προχθές. Λέω ρε Βαγγέλη, τι να σου πω. Δεν τον κυνηγούσα τώρα στον Ηρακλή. Επί χρόνια έτσι. Επί χρόνια. Δηλαδή από τη μέρα που ξεκίνησε προπονητική ο Αλεξανδρής, ο χωρίς υπερβολή. Έπαθλο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Ήπρες οι οποίες με σχελτό τιτάνιουμ. Και το θεματάκι μας, αν έχουμε έστω έναν μπούφο εκεί πέρα έξω που να έχει αγοράσει δώρο εσώρουχα στην σύντροφό του. Έστω μία φορά. Ελπίζω να μην έχουμε τέτοιους. Ελπίζω να μην έχουμε. Δημητρή, πες μου λίγο σαν να τα μάθεις κυπέλου σήμερα. Ποια είναι άλλα. Σήμερα αγωνίζονται για το κύπελο Ελλάδας στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Όφη Πανιόνιος. Πρώτο μάτς. 2-0. Ο Πανιόνιος, έτσι. Πανιόνιος. Άρα λίγο αυτό. Λέει να το δεις αυτό κάπως. Και κλασικό ζευγάρι του ποδοσφαίρου μας. Okay, ναι. Παίζεται πολύ το διπλό. Με αυτό σου λέω. Του Πανιωνίου, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Μετά, 5 και 4. 5 και 4, ΠΑΟΚ ΑΟ Τρίκαλα. Ναι. Όσοι πάνε είναι, πρέπει να γίνουν, να τους κάνουν πρωτομές έξω από το γήπεδο. Όσοι πάνε στην Τούμπα σήμερα, πρέπει να τους κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πρωτομές έξω από το στάδιο. Κανονικά την πρωτομή τους. Να λέει, ξέρω εγώ, Χρήστος και όσοι. Ο Όφη Πανιώνης από 2-20 πήγε 1-80 το διπλό. Έλα, ρε. Ναι, έτυχε. Μετά, άλλο μάτς πάνω σε αυτό. Και το βράδυ, 7:30. Και το βράδυ αγωνίζεται βεβαίως. 7:30. Ναι, 7:30 η ΠΑΕ ΑΕΚ με την ΠΑΕ Πανετολικός. Πρώτο μάτς 0-4 άστο. Ναι. Όσοι πάνε πρέπει να τους κάνει Μελισανίδης άγαλμα, όχι πρωτομή. Άγαλμα. Θα κάνουν 2-2 μαζί τους πιο φθηνά. Άγαλμα. Σάββιδης Μελισανίδης. Με πρώτο μάτς 0-4. Άγαλμα κανονικά. Πρωτοσέλιδο Γαύρου πώς είδες. Ναι, τι είχε. Πριν από όταν έφυγε ο Μυράλλας. Α, είσαι ο... Α, ήταν όταν έφυγε. Είσαι ο καλύτερος φραγκοφωνιάς. Εσύ, το είδα προηγουμένως. Ποιος Μυράλλας και ποιος Πάπας της Ρώμης. Εμείς είμαστε Ολυμπιακός και δεν μπορεί να παίζει μαζί μας κανένας παίχτης και κανένας εν ρωτώ. Ναι. Ελεύθερος και... Είναι κανονικό αυτό. Ναι, ρε. Και όχι φτιαγμένο. Κανονικό είναι. Δύο Μυράλλας θα φέρει ο πρόεδρος. Τότε. 2012. Μου έχει στείλει απίστευτο. Με καραπαπά στο Γαύρο. Κρατήσου. Κορυφαίο μήνυμα στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Πρωί εκπομπή με Παναγιώτη. Μιλάμε, έχει προκύψει θέμα για την θέση του αριστερού εξτρέμου στον Ολυμπιακό. Μετά τον Τζόρτζεβιτς. Ναι. Έτσι. Και στέλνει. Έρχονται διάφορα μηνύματα σχόλια που δεν. Δεν σχολιάζω. Τελευταίο χρόνο, με 1,5 χρόνο εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός παίζει χωρίς εξτρέμου. Δηλαδή ο Σεμπά είναι τραγικός. Δεν... Ο Τζόρτζεβιτς μόνο για τα πέναλτα. Α, ναι. Και τι στέλνει ένας οπαδός του Ολυμπιακού. Ο Σοκράτης δεν απέσυρε την φανέλα, την θέση απέσυρε. Απίστευτο, όντως. Μετά τον Τζόρτζεβιτς, δηλαδή πραγματικά είσαι Ολυμπιακός. Ρε εσύ, πάρε κάτι εκεί. Πάρε κάτι εκεί.
να είναι extreme του Ολυμπιακού εκεί. Ποιο... Και φέρνει τον Ριέρα με ειδική πτήση από την Αγγλία με ελικόπτερο, νομίζω, με το ελικόπτερο του. Θα ξεράσω ο γκασμάς της Λίβερπουλ, ο γκασμάς, και τον κοιμίζει και τρία πρώτα βράδια αστέρα βουλιαγμένη. Άστο. Τον γκασμά, τον άσχετο, τον γκασμά. Τον γκασμά. Έχει φέρει κάτι απάτες ο Ολυμπιακός. Ριέρα. Ο Γάλλος ο αριστερός μπακ, από Μπαρσελόνα, Αμπιδάλ, Αμπιντάλ. Τεράστια απάτη. Τεράστια απάτη παίκτης. Όχι στην ηλικία, απλά, όχι στη φάση πώς ήρθε. Γενικά τεράστια απάτη. Που του κάτσε πολύ καλά όλη το ιστορία αυτή η Μπαρσελόνα και αυτή η Εθνική Γαλλίας. Απάτη τεράστια στον Ολυμπιακό αρνητικός. Με χειρότερο μάτς ποιο? Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θυμάσαι? Όχι. Που κάνει δώρο τη νίκη. Όχι. Που κάνει δώρο τη νίκη. Και βγαίνει το φως με μεγάλα γράμματα ρε Αμπιντάλ. Ποιο? Ποιο μάτς? Ποιο μάτς? Ποια νίκη δώρο? Ποια νίκη δώρο? Εσύ δεν το θυμάσαι? Όχι. Ρεπόρτερ που είσαι? Στον, στην Σπάρτη που είσαι? Στην ΑΕ Πηλέας? Στο ΒΑΟ. Στο ΒΑΟ είσαι? Α, τότε ναι, με το δίκιο σου. Ο Χρήστος θυμάται. Είναι σίγουρα άμα κέρδισε ο ΠΑΟΚ, τα θυμάστε. Στο 1-2. Και στα δύο γκολ του ΠΑΟΚ είναι μέσα. Ποιο 1-2 απ' όλα? 1-2 με Αμπιντάλ. Ποιο ρε φίλε? Το βλέπω και λέω συγγνώμη. Με Φακούντο Περέιρα. Με Φακούντο Περέιρα. Σικαμπάλα Κωνσταντινίδη. Με Φακούντο Περέιρα. Με Φακούντο Περέιρα. Έπαιζε Αμπιντάλ. Την επόμενη μέρα το φως, ουρλιάζω εγώ εδώ. Λέω ρε παιδιά, σήκω φίλιο όπως είσαι. Δηλαδή τότε είχε ο Άριστο, ποιον είχε τον Τζουμάνι, ποιον είχε. Δηλαδή, αν ήμουν εγώ μάνατζερ του, θα έλεγα παιδιά τώρα στον Ολυμπιακό. Με 1 εκατομμύριο. Εμείς έχουμε όλη την κυβέρνηση απέναντί μας. Τον Πρωθυπουργό, υπουργούς, την ΕΠΟ, δημόσιους οργανισμούς, υπουργεία. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει. Θα αντισταθούμε για το δίκαιο και το σωστό. Θα είμαστε απέναντί τους. Εγώ δεν έχω αναλάβει ποτέ δημόσια έργα. Ούτε ξαφνικά από το πουθενά βρέθηκα ιδιοκτήτης εργοστασίου τσιγάρων. Ούτε αγόρασα κάποια κρατική επιχείρηση όπως η ΣΕΚΑΠ. Και μας χάρισαν και πρόστιμα. Έξαλλος ο Μαρινάκης. Έξαλλος. Να έχετε υπόψη σας. Ούτε ναι, συμμετέχω στον ΟΠΑΠ. Ούτε έχω δουλειές από το δημόσιο. Σωστό. Και το λιμάνι. Εγώ. Κάτσε, είπε κάτι άλλο ωραίο για το ποδόσφαιρο. Ταλαιπωρούμαστε όλα αυτά με χρόνια με γελοιότητες, ψευδομαρτύρων, για σκευωρίες και για αστειότητες. Συγγνώμη, αλλά θα ραγίσουν εκατομμύρια καρδιές με το μήνυμα του 506. Ναι, ναι, ναι. Θα ραγίσουν εκατομμύρια καρδιές. Ξέρεις ποιο είναι το μυστικό, το κόλπο, Μάριε? Να βλέπεις τη γυναίκα σου ως γκόμενά σου. Και επειδή θα αγόραζα εσώρουχα στην γκόμενα, στην γκόμενά μου, αγοράζω συνέχεια στη γυναίκα μου. Ο Τσαλτίδης κουνάει το κεφάλι του προσβάλλει. Πρέπει να είναι μαζί της τώρα. Ναι. Μαζί το γκόμενα. Ναι, ναι, κατεβαίνουν. Ο παπάς αυτός εγώ, αγάπη μου. Μαζί στο αυτοκίνητο. Προσέξτε τι λέτε για το συγκεκριμένο. Από καμία εκτίμηση, ρε φίλε. Εντάξει. Γιατί όλο και σε κάποιο δικαστήριο σε πετύχει, α πω εγώ. Δικηγόρος είναι? Όχι. Πιο πάνω. Δικαστής. Δικαστικός είναι. Εσύ που. Άλεξ. Που ρωτάω τώρα. Άμα τι ρωτάω τώρα. Το δικολάβω. Δύο μέρες φυλακή μπορούμε να τον βάλουμε. Δύο μέρες να μείνει μέσα. Δύο μέρες. Ο Άλεξ Σίλβερ είναι αυτό. Θα κάνουν πάρτι διαβατά. 506. Το μήνυμα είναι φανταστικό, έτσι. Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο, Μάριε? Να βλέπεις τη γυναίκα σου. Άρχισε ως... το γλύψιμο, Άλεξ. Ως γκόμενά σου. Συγγνώμη. Πριν πεις οτιδήποτε, τι είπα? Θα ραγίσουν εκατομμύρια καρδιές, είπα. Και επειδή θα αγόραζα εσώρουχα στην γκόμενά μου, αγοράζω συνέχεια στη γυναίκα μου. Υποκλίνομαι. Είσαι σίγουρο πως είναι το τυχαία τα νούμερα στο τέλος, επειδή σπίτουν τα νούμερα? Τυχαίος είσαι εσύ. Τι χάρπαστος. Με συγκίνησες. Πάντως δεν έχω πάρει ποτέ δώρο εσώρουχο ούτε μισή φορά. Ούτε ένα εσώρουχο, ούτε μισή εσύ φορά. Εσύ δεν έχεις πάρει δώρο γενικά ούτε μισή φορά. Αυτή την κρυάδα τώρα. Κρυάδα, ξεκρυάδα, πραγματικότητα, αλήθεια. Σε γυναίκα τουλάχιστον, σε κάτι γκόμενο που είχες παλιά, εντάξει. Ω, ανακοίνωση Απόλλωνα, θα διαβάσουμε. Όπα, για την εταιρεία, καλό. Διάβασε λίγο τον τίτλο. Και το τίτλο θέλω, το τίτλο. Απόλλων Πόντου. Το ποδόσφαιρο νοσεί. Κόμμα. Ξεπέρασε κάθε μέτρο ο κυτρινισμός της R3. Να πω κάτι στην R3. Τα έλεγε ο Μάριος αυτά από παλιά. Ότι η R3 είναι. Βάλτε. Έχεις Πάνο Μπλέτσο. Έχεις Δημήτρη Μπουμπουγιατζή. Έκανε μπάσκετ ο Μπουμπουγιατζής. Ναι. Και έχεις ρεπόρτερ. Το παιδί που τελειώνει σε όγκλου. Πώς λέγεται? Ο Μπουμπουγιατζής όταν μετέδωσε το δόξα δράμα Σάρι, τα έλεγε καλά, ε. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Όταν ήταν με 8 εκατομμύρια πληροφορίες για κάθε παίκτη. Ο Σαντορινέος στη Λαμία πέρσι και τα λοιπά ήταν πάρα πολύ καλός.
Τότε κανένας από όλους εσάς. Σαντορινέο δεν ύμνησα. Τους υποκριτές. Το θυμάμαι, δεν ύμνησα. Τους υποκριτές δεν βγήκε να πει για τις μεταδόσεις που γίνονται. Κάτσε να δούμε τι λέγε το θέμα. Το είμαστε συγκεκριμένοι, ρε παιδί μου. Ναι. Πού είναι η ανακοίνωση. Όλη αυτή η ανακοίνωση είναι. Όλο αυτό. Είσαι τρελή, ρε. Η ανακοίνωση μέσα λέει, φίλε, για τα φάλτσα που πήρε η μπάλα από τη σέντρα του. Α, λέει και για τον γκολ. Του Μπούρμπου. Ότι στη φάση του τη κίτρινη έχει βάλει και γκολ ο Απόλλωνας. Είναι εκπληκτικό. Που έχει σταματήσει η φάση πριν ακόμα κάνει τέτοιο. Έχει βάλει. Για να δεις πόσο αστιότητα είναι το όλο θέμα. Λέει ότι στη φάση αυτή, Μάριε, έχει βάλει γκολ, λέει ο Απόλλωνας που δεν το μέτρησε. Λοιπόν. Που έχει σταματήσει την ώρα που χτυπάει την μπάλα ο Γεωργιάδης, έχει σφυρίξει ο διαιτητής και αυτός λέει έχει μπει γκολ. Μπαίνει συνέχεια σε αυτό, εντάξει. Ναι. Αρχικά στη φάση του 1-0 και σέντρα του Μπούρμπου, όταν η μπάλα έρχεται σε επαφή με το έδαφος στην απέναντι πλευρά, βρίσκεται οριακά στη γραμμή εντός ή εκτός αγωνιστικού χώρου. Και σε εντός ή εκτός. Έλατε. Και στη δεύτερη επαφή, μετά το πρώτο γκέλ, βρίσκεται 2-3 μέτρα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό επιβεβαιώνει τα πολλά ιστορικά φάλτσα που πήρε η μπάλα στην τροχιά της. Όπως και αντιδράσεις επιτιθέμενων και αμυνόμενων. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε να μην έχει περάσει 1-2 μέτρα out όταν βρίσκονταν στον αέρα? Δεν κατάλαβα τίποτα. Διαβάζει ρε ο άνθρωπος. Διαβάζει. Δεν κατάλαβα. Ναι, διαβάζει ρε ο άνθρωπος. Α, έχει βίντεο, έχει βίντεο. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε από την πλανή κάμερα. Για να δούμε. Ναι. Τι εννοεί, παιδί. Πατάει τώρα το play στο εσύ ο Λίνας, στο YouTube ο Δημήτρης. Λοιπόν, η σέντρα τα δεξιά. Πάρα πολύ καλή. Έχει βγει μπάλα. Πού βγήκε καθυστερημένα, αφού δεν φαίνεται καν η μπάλα. Πού το βλέπεις ότι έχει βγει. Α, εννοούν ότι βγήκε στην καμπύλη. Αφού κάνει καμπύλη, φαίνεται. Γκασμάσαι, ρε φίλε. Και πού είναι ότι έχει βγει. Πού το βλέπεις ότι έχει βγει. Ρε φίλε, τι είμαι τόσο βλαμμένο. Ναι, είσαι τόσο βλαμμένο. Όχι, είσαι αντιαριανός. Ναι. Αντιαριανός. Δεν φαίνεται Ευρωπαϊκή, έχει χαθεί. Ακού λίγο, Ο γκολκίπερ το ζητάει ο γκολκίπερ. Δες τι κάνει ο Λόπεθ μία ώρα. Ναι, και. Δες τι κάνει και μία ώρα. Έγινε. Φαίνεται παρακαλώ. Τι έγινε, βρε. Η θύρα, τι έγινε. Η θύρα ένα έχει παγώσει από πίσω, ρε. Βρε, καθυστερημένη η τρία είναι. Η τρία, συγγνώμη. Ηλίθιε. Η τρία, συγγνώμη. Φίλε, παίχτε του Απόλλωνα φεύγουν. Ναι. Είναι βέβαιο ότι βγήκε και φεύγουν. Γυρίζουν πίσω. Πολύ καλή επαγγελματία. Καλά, όλοι είναι βλάκες. Φεύγει. Δες τους. Κατεβάζουν το κεφάλι και φεύγουν. Ορίστε, δύο παίκτες του Απόλλωνα φεύγουν. Πάμε παρακάτω. Στο τελείωμα της φάσης όπου η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα ποδοσφαιριστής του Άρη Πασάς, βρίσκεται σε καταφανές θέσεις offside. Δύο μέτρα πίσω από το τελευταίο αμυντικό του Απόλλωνα και συμμετέχει πολύ ενεργά στη φάση. Καλά, δεν συμμετέχει, επηρεάζει. Καταρχάς, εμποδίζοντας την ορατότητα του τερματοφύλακα, ο οποίος παράλληλα επικεντρώνεται, όπως είναι φυσικό, και στην ενέργεια που πιθανόν θα κάνει ο Πασάς. Και επιπλέον, διότι ο συγκεκριμένος επιθετικός των γηπεδούχων αποτελεί τον τελευταίο παίκτη που βρίσκει την μπάλα μετά την επαφή της με τον Βεργόνη. Επηρεάζει καθοριστικά τη φάση. Ναι, το βίντεο αυτό το έχουμε δει. Λοιπόν. Χρειάστηκαν 15 λεπτά για να ολοκληρώσει το έργο του διαιτητής. Στη φάση της αποβολής του ποδοσφαιριστή μας Γεωργιάδη, με αιτιολογία ότι εκτέλεσε φάουλ χωρίς την εντολή του διαιτητή. Ωστόσο, και από την τηλεοπτική μετάδοση της R3 ακούγεται με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο το σφύριγμα του διαιτητή, που δίνει εντολή να εκτελεστεί το φάουλ. Να είμαστε ειλικρινείς και σωστοί, ο Γεωργιάδης εκτέλεσε το φάουλ λίγο πριν σφυρίξει ο διαιτητής. Να είμαστε σωστοί. Έτσι. Λοιπόν, άρα γιατί τιμώρησε και απέβλεπε το Γεωργιάδη που το εκτέλεσε. Πού υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Γιατί μετάδοση τι λέει. Α, και μου έστειλε μήνυμα ένας ακροατής στη Μαρμίτα. Ότι υπάρχει για αποβολή για τέτοιο λόγο του Τάι, του Ταϊανάν του Ηρακλή, σε Απόλλων Πόντου Ηρακλής. 0-1. Για σφύριγμα και τα λοιπά. Ναι, αν το θυμάται κάποιος αυτό. Αν το θυμάται κάποιος, Απόλλων Πόντου Ηρακλής 0-1, υπάρχει αποβολή για τον λόγο αυτό του Ταϊανάν, του Τάι. Κλείνουμε την ανακοίνωση με δύο λόγια για την R3. Το κρατικό αυτό κανάλι, που την ύπαρξη και τη λειτουργία του χρηματοδοτεί ο κάθε φορολογούμενος, δικαιούται καλύτερων στελεχών από τους παρουσιαστές εκφωνητές του χθεσινού αγώνα. Λάθος κάνει. Εκφωνητής ήταν ο πιο έμπειρος. Ο Γιώργος Τραπεζανίδης, καλός φίλος, τον καλημερίζουμε, καλή χρονιά. Λάθος κάνει ο Πόλος. Και ρεπόρτερ ο Τάσος ο Πακλατζής. Εντάξει. Καλός φίλος, τον καλημερίζω για τον Τάσο. Αλλά, παιδιά, λίγο. Α, εντάξει, τι λέτε τώρα. Δημήτρη, το λίγο. Δημήτρη. Τι καλύτερο στελεχών, η καλύτερη είναι. Τι καλύτερο. Η καλύτερη είναι. Δεν είναι θέμα. Ο κυτρινισμός της μετάδοσης που επιτέλεσαν ξεπέρασε κάθε μέτρο. Να δούμε επιχειρηματολογία. Αποσιώπησαν και διαστρέβλωσαν κατά τη διάρκεια της περιγραφής τους την πραγματικότητα και απέκρυψαν τεχνιέντος τις κρίσιμες φάσεις που έγιναν το χθεσινό αγώνα. Τόσο κατά την τεχνική τηλεοπτική καταγραφή του αγώνα, αυτό είναι καλατζίδης, όσο και στον προφορικό σχολιασμό τους. Τα βίντεο τα είδαμε. Το πρώτο λίγο πες. Τόσο στον. Τόσο στον, είναι δύο σχέλη. Το πρώτο. Αποσιώπησαν και διαστρέφωσαν την καρδιά και την περιγραφή του στην πραγματικότητα και απέκρυψαν τεχνιέντος στις κρίσιμες φάσεις που έκαναν τον χθεσινό αγώνα τόσο κατά την τεχνική τηλεοπτική εγγραφή, όσο και στον προφορικό σχολιασμό τους. Δεν ισχύει αυτό.
Τις φάσεις τις είδαμε πολλές φορές. Δεν ισχύει αυτό. Δεν είναι ούτε εδώ ακριβής η ανακοίνωση. Δεν αξιοποίησαν την τεχνολογία που διαθέτουν για να αναδείξουν τις επίμαχες φάσεις. Η πρώτη φάση όπου η μπάλα περνάει ή δεν περνάει εκτός γηπέδου δεν την πιάνει η κάμερα. Και εδώ δεν είναι σωστή η ανακοίνωση του Απόλλωνα. Και η δεύτερη φάση την είδαμε 22 φορές και είδαμε φυσικά ότι υπάρχει offside. Ως αργιανότερη του Άρεος. Το ελάχιστο που παρακαλούμε τη διεύθυνση της ΕΡΤ είναι να λάβει υπόψη της ότι οι χθεσινοί σχολιαστές του εν λόγω αγώνα είναι ανεπιθύμητοι για όλες τις μεταδόσεις του αγώνα. Θα κάνουμε και λέω τέτοιο τώρα. Είχαμε και άλλο χθες. Είχαμε χθες Παναθηναϊκό μπάσκετ με παπά πάλι. Με Σκουντή παπά. Α, Βασίλης Σκουντή, ναι. Τι... Ο Σκουντής επέστρεψε σε μεταδόσεις Παναθηναϊκού μπάσκετ. Δεν είχε βέβαια κάτι. Λατρεμένος. Λατρεμένος. Φυσικά ο καλύτερος. Κλάσικ, δεν σχολιάζω. Και classic. Επιτέθηκε ο παπάς. Με χαρακτηρισμούς, ποντικομαμή και κάτι τέτοια. Ηρωνίες, αυτά και. Ποντικομαμή το Σκουντή. Ναι, ναι. Ο παπάς, ο Νίκος. Πώς να σε μιλήσω. Υπήρχε ένα θέμα, δεν υπήρχε. Ναι, και γενικά αυτό του δημοσιογράφου. Κάτι. Ναι. Γενικά. Τι τρέλα έχει αυτό, ρεσί. Ο Βιερίνια του μπάσκετ. Αυτά και έμενε να κινήσει το Απόλλωνα Πόντου, η οποία έχει πολλές ανακρίβειες μέσα. Είναι η αλήθεια. Mm. Και πράγματα τα οποία δεν συνέβησαν. Υπάρχει συγκλονιστικό μήνυμα. Μήνυματα, ναι. Από τον οπαδό του ΠΑΟΚ, τον Τακινάρντι, το οποίο μας το έχει αναφέρει και στον αέρα παλιότερα. Είναι πραγματικά απίστευτο και συγκλονιστικό αυτό. Ο Δημήτρης, νομίζω, το ακούσει πρώτη φορά. Ναι. Ο οπαδός του ΠΑΟΚ, Τακινάρντι, και άρρωστος με τον μπάσκετ. Άρρωστος με τον μπάσκετ. Γράφει. Εμείς συζούσαμε και γράφαμε ο ένας στον άλλον κάθε δύο μέρες. Δύο τριαντάφυλλα, λέει ο Τακινάρντι. Ο Τακινάρντι είχε κάποιο συνδεσμό με μια γυναίκα, την Βικτόρια. Γι' αυτό και όταν ξεκινήσαμε τον Παναγιώτο πέρα στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Στο προηγούμενο ραδιόφωνο. Εκείνη το ήξερε. Το. Ναι. Τι είπε τώρα, προσβάλλει. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Προσβάλλει το παιδί. Γιατί πολύ. Έχω ακούσει πολλά και εδώ έξω. Όχι. Γι' αυτό εκείνη δεν το ξέρουν όμως. Και ήταν στο ίδιο σπίτι μαζί, πήγαινε ο ένας στο ένα δωμάτιο, ο άλλος στο άλλο και έγραφαν επιστολές. Ο ένας στον άλλον. Πραγματικά συγκλονιστικό. Του Τακινάρντι, ο οποίος μας το επενθυμίζει και μας σκίζει τις καρδιές. Πραγματικά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Δεν είναι τυχαία τα νούμερα. Τι σε παραξενεύει, φτάνει με τον Απόλλωνα. Γιατί φτάνει, ρε φίλε. Ομάδα της Θεσσαλονίκης. Τι νούμερα. Έβγαλε ανακοίνωση, έπαιζε με τον Άρη. Τι φτάνει. Ναι. Και όπως ακούς, είμαστε ακριβοδίκοι και λέμε ότι και στην ανακοίνωση. Ναι. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται. Δημήτρη, πηδήξαμε ένα μήνυμα. Δεν το έκανα σκόπιμα, γιατί ήταν πάνω στο θέμα του 506. Ο 164 λέει, εσύ βγάζεις άκρη. Καλημέρα, τελικά θα γίνει ή όχι το γήπεδο? Κάτι ακούστηκε ότι δεν θα γίνει. Για ποιον εννοεί? Για τον Ηρακλή. Κάνει γήπεδο Ηρακλής. Ναι, για τι πράγμα? Γήπεδος... Μάλλον για το έργο του Λάσκαρη. Το πολυμορφικό, πολυκεντρικό. Α, πολύ αυτό. Sorry. 789. Ο 789, ακούστε τι λέει, το διαβάζω. Ο Μάριος θα έπαιρνε δώρο ολόσωμο μαγιό που αφήνει ακάλυπτους μόνο τους αστραγάλους. Φόρτσα τρομητάρα, ρωμανίστα το περιστέρι. Ρωμανίστα, καλή χρονιά, ρε γίγαντα. Φιλιά σε όλη τη Δυτική Αττική. Θα φας ένα τρίβαλο στο περιστέρι τον ΠΑΟΚ. Ολόσωμο μαγιό που αφήνει ακάλυπτους μόνο τους αστραγάλους, ρε φίλε. Έλα. Εξυγίανση Super League. Ένα, τι είπες, σε μένα, για μένα, δεν κατάλαβα. Εμένα, κοίταξε, τι είπες, δεν κατάλαβα. Θα φας. Τι είπες, σε μένα. Στο του περιστερίου. Α, νόμιζα, κοίταξε σε μένα, ότι θα φάει, τι θα φάει το παιδί. Μπορεί τον Ηρακλή στο μπάσκετ να τον κέρδισες, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν έχεις τύχη. Με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Και επειδή παίζεις μόνο με μία, θα χάσεις. Ναι, πότε είστε, αυτό πότε είναι. Έχει ο Θεός. Εξυγίανση Super League, δα, όλα σωστά. Απλά υπάρχουν ανθρώπινα λάθη. Αλλά στη Β' Εθνική, όχι. Νοσεί το ποδόσφαιρο και υποστηρίζει. Άρη, άλλος διοργανώνει τη Β'. Πολύ μπέρδεμα, ρε φίλε. Πάντως, το πρωτάθλημα της Super League διοργανώνεται από την Super League και το πρωτάθλημα της Β' κατηγορίας από την ΕΠΟ και των υπολείπων. Ναι. Τέλος πάντων. Ρωμανίστα, να είσαι καλά. Θα παίξουν όμως. Τι θα γίνει δεύτερο γύρο, θα παίξουν οι δανεικοί. Πάλι όχι, έτσι. Δεν θα παίξουν γιατί άμα παίξουν και γίνει καμιά στραβή και κάνει καμιά στραβοκλωτσιά ο Χατζησαΐας, θα τον φάτε. Δεν θα παίξουν, Μάρη. Κατάλαβες. Κάνεις για προστασία του ΠΑΟΚ αυτό, το κάνετε. Για προστασία των παιδιών εξ αρχής. Των παιδιών εξ αρχής. Τι συγκινητικά. Ενώ με τον Ολυμπιακό ήταν αυτοί. Ναι, τα παιδιά ήταν αυτοί, οι αλήτες, τα κοπρόσκυλα. Ναι. Απίστευτο. Τι κοπρόσκυλα, που το άκουσες. Όχι, εσύ, εντάξει, τέλος πάντων. Δεν. Με Car Control κλείνουμε την πρώτη ώρα. 10-200 για κταίο.
Είναι πρόκταση στρατηγού Μακρυγιάννη και αναγεννήσω σεβασμό. Γιατί να μην πούμε την αλήθεια. Ποια είναι αλήθεια, ρε. Άντε. Είπαμε ότι η ανακοίνωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε όλα αυτά που γράφει. Μπράβο, αλήθεια. Ο αστείος. Κλείνουμε. Car control. Ναι, δεν μπορεί να μας πει τώρα ότι βλέπουμε πως η μπάλα πέρασε εκτός γηπέδου. Δεν το βλέπουμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, το ζόρι. Δεν το βλέπουμε. Γιατί μας γράφει ψέματα. Το βλέπεις ότι πέρασε εκτός γηπέδου η μπάλα. Εγώ το βλέπω. Στη σειρά του Μπουργού. Ναι. Το βλέπεις. Το βλέπω, ναι. Πού το βλέπεις, ρε αστείε. Πού το είδες. Βλέπεις ότι μπορεί τη μπάλα. Όχι, αφού η μπάλα χάνεται στην οθόνη. Άντε αστείε. Βρε, χάνεται στην οθόνη. Βρε, βλέπω ποια είναι η πορεία όμως μέχρι εκεί που φαίνεται. Είσαι βλάξ. Μετά δεν πάει. Παιδιά, συγγνώμη, θα βγάλουμε τρελό τον Νεύτωνα. Θα βγάλουμε τρελό τον Νεύτωνα. Να ακυρώσουμε τον Νιούτον εκεί πάνω που είναι τον άνθρωπο. Σιγά θα καταργήσουμε όνομα τη βαρύτητα σιγά σιγά. Θα μας χαζέψετε τώρα. Για να βρει το δίκιο του Ντέκη καλά ο Άρης. Θα χαζέψουμε. Ωχ, ωραία. Πάμε σε break εδώ με Χρήστο και όσοι μου κάνει νόημα. Πάμε, μην καθυστερείτε. Ανοίγουμε και γραμμές για όσες και όσους θέλετε να ακουστεί η φωνούλα στον αέρα. 2-31-0-287-888. Επιστρέφουμε εδώ στον Λίμπερο με Τρόικα. Είμαστε λίγο μετά τις 11. Μηνύματα. Μηνύματα, ενώ θα ανοίξουμε και γραμμές. Καταρχάς θυμίζουμε στις 12. Κληρώνουμε 3 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Ορλαντίνα. Να δείτε που αυτοί έχουν και ένα άλλο όνομα. Αλλά το θυμάμαι. ΠΑΟΚ Ορλαντίνα στο μπάσκετ, 7:30, πολύ έτσι οριακό παιχνίδι για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ που προέρχεται από πολλές καλές εμφανίσεις και νίκες στο τελευταίο διάστημα με κορυφαία αυτή την Κυριακάτικη επί του Ολυμπιακού. FM γράφεται και να αφήνετε ΠΑΟΚ μπάσκετ, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26 και τα υπόλοιπα μηνύματα με τον ίδιο τρόπο, FM κενό, ό,τι θέλετε να γράψετε στο 545-26. Λοιπόν, το offside όμως το βλέπουμε. Ναι, το είδαμε το offside. Το είδαμε και το είπαμε. Ότι όλοι πιστεύουμε πως επηρεάζει βεβαίως τη φάση και τον τερματοφύλακα. Αλλά το άλλο δεν το βλέπουμε. Δεν βλέπουμε αν η μπάλα βγήκε ή δεν βγήκε. Δεν γίνεται να επιμένεις σε αυτό. Λοιπόν, ναι, ο Νίκος Παπάς, ηρωνευόμενος τον Σκουντή, έγραψε το τοτέμ ή γκουρού, ο ζωντανός θρύλος, η ποντικομαμή των Αρδακίων, μάλιστα, θυμήθηκε το όνομά μου και το ανέφερε στη μετάδοση. Έγραψε ο Παπάς για τον Σκουντή, που προφανώς δεν έχει λόγο να συνεχίσει. Έκανε λάθος ο Σκουντής, νομίζω, που ασχολήθηκε έστω και με αυτό έτσι με τον συγκεκριμένο. Φίλος μας γράφει για τον Μιχάη, πολύ ωραία πράγματα. Πράγματι έχουμε όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τον νεαρό στόπερ του Πανετολικού συγκεντρώσει πολύ θετικά στοιχεία, έως εξαιρετικά. Λοιπόν, και νομίζω ότι θα είναι από τις καλύτερες κινήσεις που μπορεί και πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ. Το ξέρουν στον ΠΑΟΚ, οι εισηγήσεις έχουν γίνει. Λοιπόν, ο Καθόρλα μένει ελεύθερος 6 μήνες. Αυτό είναι. Δεν ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Εξάρι υψηλού επίπεδου. Εξάρι ο Καθόρλα. Με ένα λογικό ποσό η Arsenal μπορεί να τον παραχωρήσει. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι λόγω ηλικίας δεν έχει μεταπολιτική αξία. Νομίζω ότι με 500 χιλιάρικα μπορεί να μείνει ελεύθερος ο Καθόρλα από την Arsenal. Τον λες τον Καθόρλα εξάρι. Δεν τον λες εξάρι. Συγγνώμη, πλάκα μου. Ποιος το έγραψε αυτό. Ένας φίλος εδώ. Εξάρι ο Καθόρλα. Δεν εξάρι. Ή αλλιώς. Ποιος τον έλεγε. Περίμενε. Ποιος έχει μείνει στην ιστορία που λέει ο Κατσόρλας. Ο Κατσόρλας. Ο Βερνίκος. Το θυμάσαι στο γύρο. Ναι, ναι. Και λέει, γράφει άρθρο ο Λεάνης, μπράβο στον Βερνίκο. Είναι αυτό που λέμε στο χωριό. Τι είναι εσύ, ρε, του Κατσόρλα. Ναι. Ανοίγουμε και γραμμές 23-10-287-888. Δεύτερη ώρα για την Τρόικα. Με injection service για να εξοικονομήσεις καύσιμο και χρήματα με καθαρισμό συστήματος ψεκασμού αυτοκινήτου. Injection service για ιδιώτες και συνεργεία Απόλλωνος 18 στην Κάτω Τούμπα. Και Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου
Ρεγκίνα σε επιλεγμένα καταστήματα, υδραυλικά είδη τα κορυφαία στον χώρο. 23-10-287-888. Άλλο ένα φίλο μπαίνει στο διαγωνισμό για την κλήρωση. Ο φίλο του ο Άκης, καλημέρα μα. Κανεί δεν έχει απαντήσει στο απλό ερωτηματάκι. Ποιο είναι ο ραδιοφωνικό παραγωγό, Φόλα Πάο, Κάραστο, εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια ραδιοφωνατζή, τη γενιά μου, λίγο πιο μικρό, ο οποίο κυνηγάει ανελέητα Βαγγέλη Αλεξανδρή. Έτσι, το έπαθλο είναι δώρο σε βγάρ γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή γυαλιά πρεσβειοποίηση με σχελετό Titanium που δεν μασάει τίποτα. Αυτά. Περιμένουμε τις γραμμές σας τηλεφωνικά. Αλλά καθόλου εξάρι, όχι. Τι για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Να κάνει κίνηση ο ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτός, με αυτόν τι έχει γίνει, θα γυρίσει ποτέ. Αυτό δεν είναι τίποτα. Γιατί δεν παίζει, γιατί είναι. Είναι τραυματίας πάρα πολύ καιρό αυτός, ρε. Εγώ το καμιά φορά κάνω αναφορά στον Καθόρλα και τον ξεχνάω. Στα καλά του εξαιρετικός. Βρε, ναι, εντάξει. Κάνει τα πάντα κάνει. Ναι. Με κούτελο και ζυγωματικά, εντελώς τελείως στο Ιτσκοφ. Δεν μπορείς να υποτιμήσεις τώρα τέτοιες αξίες. Απλά λες τώρα ότι ο ΠΑΟΚ να ψάξει κάτι στο κέντρο. Φυσικά θέλει σκληρό παίχτη, θέλει ξάρι, θέλει αμυντικό χαφ. Δεν λέω ότι υποτιμάς. Πηγαίνεις και παίρνεις Παύλο Μητρόπουλο, το πουλέν μου, που μπήκε αλλαγή προχθές. Άσε μας. Παύλο Μητρόπουλο. Πηγαίνεις και παίρνεις. Τον οποίο τον πάω. Τον Ηρακλή να μιλάς. Τον πάω με τα χίλια. Ναι. Μακάρι τον Ηρακλή. Μακάρι. Είπαμε παίζει το Πανιόνιος. Την Κυριακή έχει Liverpool Manchester City. Συγγνώμη, έρχεται ναι, η πρώτη ήττα. Λοιπόν, ο 586, δεν θα το πω. Ναι. Δεν θα υποθεί το όνομα αυτό εδώ. Όχι, το ξέρω. Ο 586 απαντάει, τέλος. Είναι ο Νίκος ο Παπαπέτρου, λέει ο Τάδε φυσικά, έτσι, κερδίζει στα γυαλιά ηλίου ή πρεσβειοποία Titanium από τα Opticon Express. Γιατί κερδίζεις απόλυτος. Αγαπητέ Νίκο Παπαπέτρου. Γιατί είναι άτιμος. Αυτή είναι η λέξη που του αρμόζει. Δεν έχει τιμή. Είναι άτιμος. Μη ναι. Λες ρε όμως έτσι, μη άστο το καμία. Είναι άτιμος. 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 Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον εξυπηρετείς, τον βοηθάς. Ναι. Βάζεις τη γυναίκα του να δει Άρης Ατλέτικο Μαδρίτης. Αριανού είναι... Όχι. Και μετά σε βρίζει με χυδαίο τρόπο και άτιμο. Σε παρακαλούσε να τη βάλεις. Όχι με παρακαλούσε, με παρακάλεσε και την έβαλα. Μάλιστα. Είναι άτιμος. Άτιμε. Πρώτον και βασικό δεν είναι εξάριο καθόλου και δεύτερον είναι τραυματής εδώ και 1,5 χρόνο. Τα βάβες εσύ. Γιατί όλα είσαι αθώος. Ναι. Στο χώρο, ο χώρος αυτός δεν είναι αθώος. Τώρα το ξέρω 25 χρόνια τώρα, 28 το ξέρω. Ντροπή. Μην τώρα, μην. Εντάξει, μην κάνετε. Ντροπή. Εντάξει, μην. Ντροπή. Ο ναι. Καθόρλα... και ντροπή που μπήκε και στην Ένωση αυτός. Ο Καθόρλα έχει εσύ κάνει... Εσύ έπρεπε να μπεις. Τάνι, μωρέ. Έχει κάνει 8 χειρουργία, λέει, και ακόμα δεν έχει επανήλθει. Πρόβλημα στον αχίλιο. Ναι, τι να... Καθόλου ρε, παιδιά, προθέσκα έκανε κάποιο αναφορά. Εκεί βλέπαμε κάτι μάτσα Αγγλία και λέω το καθόλου. Εδώ για τη Μακεδονία θα πει τίποτα. Μάρια. Είπαμε ότι 21 Ιανουαρίου προγραμματίζουν σε λαλητήριο. Παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είπαμε. Γιατί Μακεδονία. Για τη Μακεδονία να πω. Ναι, για τη Μακεδονία. Τι να πω, ρε φίλε. Έχεις πληροφορίες για το σύνθετο όνομα το οποίο αναφέρουν. Τα σκάτωσε η ελληνική εξωτερική πολιτική και εδώ και. Μόνο που είναι σύνθετο όνομα είναι αποτυχία. Τι εδώ σημαίνει σύνθετο όνομα. Εδώ και 20 χρόνια έχει όνομα Μακεδονία. Και τώρα τον έχει. Τώρα λέει Φύρομ. Δυστυχώς. Επανέρχεται. Αυτός είναι ο μόνος, ναι. Αυτός είναι ο μόνος σωστός όρος. Mm. Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Επανέρχεται. Δεν έχει γεωγραφικό προσδιορισμό. Θα μπορούσε να έχει. Ποιο, το πρώην Γιουγκοσλαβική. Τώρα λέει πρώην Γιουγκοσλαβική. Γεωγραφικό. Επανέρχεται ο Ρωμανίστα. Λέει άνω Μακεδονία. Κάτω Μακεδονία. Επανέρχεται ο Ρωμανίστα το Περιστέρι και λέει όσο εξάρι είναι ο Καθόρλα. Τόσο καλύτερος είναι η Βιερίνια από τον Μυραλάς. Ακροατές. Θα το δούμε. Είσαι αδερφός. Ακροατές. Ποιος Βιερίνια ρε φίλε. Ναι. Ακροατέ. Καλημέρα σας. Να λέτε όνομα και ομάδα. Καλημέρα κορίτσια. Ήμουν σίγουρος. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Μπόλε και Λόλε. Καλά τα πας. Ήμουν σίγουρος. Είσαι ότι τόσο μεγάλη κότα. Που δεν ήρθε στο γήπεδο. Κότα. Ένα χρόνο έλεγες για αυτό το μάτς και με έλεγες για τριάρες και κότα έκοβες ξύλα. Ξύλα. Κατσιάνες κότες καλαβαριώτες. Παλιό καλό. Εγώ τέτοια συνθήματα δεν υιοθετώ τέτοια συνθήματα. Περίμενε. Και ήρθατε, ξέρεις, και ήρθατε εκεί 33 άτομα που ήσασταν εκεί πέρα. Ούτε ένα σύνθημα εναντίον σας δεν ακούστηκε.
Εντάξει, ρε, δεν υπάρχει. Και ούτε μία λήψη, και ούτε μία, ούτε μία προβολή από την αρχή. Με εξαίρεση ένα χαζό που είχατε εκεί πέρα, ο οποίος έκανε δάχτυλα και τέτοια. Εντάξει, τώρα, αυτό σου λέω. Με εξαίρεση ένα χαζό που έκανε δάχτυλα. Στις φιλίσεχους οπαδούς του Άρη. Ένα χαζό έχουμε εμείς. Καμιά 5.000 έχετε εσείς. Αναλογία, έτσι είναι η αναλογία, ρε φίλε. Όταν εγώ έχω ένα εκατομμύριο και εσύ 5.000 κόσμο, αυτή είναι η αναλογία. Ο Άρης, ο Ολυμπιακός έχει 35 εκατομμύρια. Αφού τα βόδια οι πόντοι είναι όλοι Άρης, Πάοκ, Ηρακλής και Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός και Άκη, να έκανε αυτή την παλιόρα. Εδώ πήγες, ρε φίλε, και έκανες την ομάδα από όλων πόντου, ρε φίλε. Να σου πω κάτι, ρε φίλε. Ήταν η τελευταία μου ευκαιρία να μαζέψω κόσμο και γι' αυτό το. Με αυτόν τον προπονητή πώς θα μαζέψεις κόσμο? Έχει μαλώσει με όλο τον κόσμο, ρε. Να σου πω, δεν με θέλει και το, ούτε τα ράδια ούτε οι τηλεοράσεις, τίποτα. Τι να σε θέλουν τα ράδια και οι τηλεοράσεις, ρε φίλε? Πλακώνεσαι με όλο τον κόσμο. Πριν από αυτό να σκυλιάσαν όλοι να μας διαφημίζουν. Πάμε ζυζούες ακόμη μισό λεπτό, αγόρι, με το περιμένουμε κι άλλοι. Για το μακεδονικό, εγώ τώρα σαν Πόντιος, ναι, τι να κάνω όταν λέγανε οι γιαγιάδες σας, τους πατεράδες σας, για παράδειγμα, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τις οικογένειές σας, που τους πετάξανε εκεί στην Καλαμαριά να τους φάνε τα έλλη. Σωστό. Έτσι. Ναι. Τα τσαμούρια. Λέγανε, στα τσαμούρια. Στα τσαμούρια, ναι. Φάε το πιες το γάλα σου, αλλιώς θα σε πάω στους Πόντιους. Μπράβο. Να σε φάνε. Έτσι. Που μας είχαν για αγριά. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Μάριο, το επιβεβαιώνεις? Ζιζού, άκου να σου πω. Άκου, 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 άκου. Μου τα έχουν πει με καλύτερα. Άκου, 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 άκου. Άκουσε με λίγο σοβαρά τώρα. Άκουμε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος πάντοτε ήταν η διχόνοια. Συμφωνώ και παφτά. Άκουσε με λοιπόν. Δεν γίνεται λοιπόν να προτάσουμε κάθε φορά που υπάρχει εθνικό συμφέρον το τι λάθος κάναμε, το τι λάθος κάναμε στο παρελθόν και να βάζουμε, περίμενε ρε Ζου, και να βάζουμε μπροστά και να βάζουμε μπροστά αυτούς που κάναν το λάθος όπως αυτό που περιγράφεις. Άκου λίγο, εκείνος. Γιατί δεν υπήρχαν μόνο τέτοιοι άνθρωποι? Άκου λίγο, ρε Λόλεκ, εκείνος ο Καπούρης στις Θερμοπύλες, τι μπορείς να ήτανε? Παοκτσής. Παοκτσής. Ή Ολυμπιακός ήταν ή Παναθηναϊκός εκεί κάτω. Όχι, όχι. Αφού γράφουμε ιστορία σήμερα. Γράφουμε ιστορία σήμερα. Περίμενε όμως. Ναι. Και στην Κωνσταντινούπολη την προδώσανε. Ναι. Ο άλλος ο Καμπούρης. Ναι. Από όλους δεν ήταν. Ψαχτείτε εσείς, Δημήτρη. Η ΑΕΚ ήταν ή ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ ήταν. Ζούμε ιστορικές στιγμές σήμερα στην κουμπή. Λοιπόν. Την αγάπη μου. Άντε, κουράγιο, κουράγιο. Και κάτι, ακούτε. Ναι. Θα κερδίσει, ναι, θα κερδίσει το Δικόζι το Σάββατο. Είδα στο ΑΕΡΤΕ, πώς το λένε αυτό το κυρίου Καραντζαφέρη, το κανάλι είχαν μια φιλία. Αρτ, βρε ΑΕΡΤΕ. Τα μαλλιά θα μας φύγουν. Κανάλι, παιδιά, είδα από την Αμερική κάποιο παιδί που είναι πρόεδρος, νομίζω, Φιλιππίδης, της Ομοσπονδίας Μακεδόνων. Πανμακεδονική. Ναι. Τι Φιλιππίδης, πανμακεδονική, τι δουλειά έχουμε εμείς με αυτά? Η γενοκτονία των Αρμενίων στη Γαλλία ποινικοποιήθηκε. Ας κοιτάξουμε, κύριε Φιλιππίδη, τα του Ποντιακού. Ελάτε στην αγκαλιά του Απόλλωνα. Δεν ξέρω τι ομάδα είστε. Έτσι. Ωραία, ωραία. Έγινε Ζιζού. Έγινε Ζιζού. Πάμε, κύριε Φιλιππίδη. Έγινε Ζιζού. Από την Αμερική. Έγινε, κλείσε Ζιζού. Κλείσε. Μισό κλάσμα λίγο. Για να υπάρχουν αντιδράσεις. Είπε νωρίτερα το Τσορμπατζόγλου. Όχι, Ασλαμά, δεν θα παίξουν οι ιδανικοί, γιατί αν κάνει καμία στραβοκλωτσιά ο Χατζησαΐας, θα χυμίξει και θα λέτε διάφορα. Ναι. Σωστός. Λέει ο Θωμάς Σωστόν τον Ηρακλειδέας. Μάλιστα. Μην κάνει καμία στραβοκλωτσιά ο Χατζησαΐας. Μπας και μοιράσει καμιά σακούλα ο Φαραώ στο Βαρέλα, ούτε λόγος. Ιστερόγραφο. Ιδανικοί, ρε φίλε, του Ολυμπιακού τα κάνανε αυτά. Ναι. Του πάω και ιδανικοί, είναι τίμοι. Τίμοι, ναι. Δεν σε παρακαλώ, τι είναι αυτά, τι είναι αυτές οι αηδίες? Στην Κέρκυρα την Κυριακή θα βρέσει καναπέδες. Ή θα έχει λιακάδα. Επίσης η ΕΠΟ η προηγούμενη έκανε τα αυτά. Η τωρινή είναι δίκαιη. Σε παρακαλώ. Σωστός. Γιατί λέει Τσορμπατζόγλου, μην κάνει ο Χατζησαΐας καμία στραβοκλωτσιά. Άμα κάνει κανένα νεμετό, κανένα ξερατό και καμιά δηλητήριο σέντρα φαρμάκιο Γιαννούλης. Ποιο είναι το πρόβλημα, ρε φίλε? Πότε θα γίνει χαμός? Ακού λίγο. Άμα κάνει ο Γιαννούλης όργια ή άμα κάνει στραβοκλωτσιά. Άμα κάνει η ΕΠΟ όργια είναι το πρόβλημα, να ξέρει. Τι ΕΠΟ να κάνει? Και επειδή μαθαίνω για διάφορους διορισμούς πρώην παοξίδων. Μόλις τους πιστοποιήσω, θα τους πω με ονόματα. Είναι ο Βρίζας στην ΕΠΟ, ρε φίλε. Ποιος να είναι?
Δεν ο Κορτσίδας. Λέω σε επιτροπές αδειοδοτήσεων και τέτοια εκεί πέρα κάποιοι μαθαίνουν ότι πάνε να μπουν. Θα τα μόλις τα πιστοποιήσω, ναι, θα τα πω. Τώρα, καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Κώστας ο παδός του ΠΑΟΚ από το παραπέτασμα. Πρώτα απ' όλα για το Μακεδονικό έχουν όνομα. Αυτοί Σκόπια τους λένε. Τους δημιούργησαν οι Αμερικάνοι, οι φίλοι του Ασλαμά δίπλα σας. Όλοι τους λένε Μακεδονία. Μόνο εμείς τους λέμε, Κώστα, μόνο εμείς τους λέμε Σκόπια. Όλοι οι άλλοι τους λένε Μακεδονία, δυστυχώς. Το ξέρω πώς τους λένε. Και όταν ήρθαν οι φαντάροι των Αμερικάνων να περάσουν από εδώ, Μάριε, πήγες να τους γνωρίσεις, πιστεύω, σαν φιλαράκι που είσαι των Αμερικάνων. Ήμουν και θα έτρωγα και ξύλο παρολίγο. Ναι, σαν στο λιμάνι, στις γραμμές, στα τρένα ήμουνα. Εγώ πήγαινα και πετούσα πέτρες. Εσύ πήγες σαν υποστηρικτής. Εγώ δεν πετούσα πέτρες. Ναι, πώς δεν σε πέτυχα εσύ. Γιατί κάποιοι απάνω σφάζανε έγκυους γυναίκες και βάζανε μέσα γάτες να τρώνε το μωρά. Ρε, αυτά τα λες εσύ. Άστο, ποιος τα λέει εγώ. Πού τα λέει. Άστο, ποιος τα λέει αυτά. Γιατί απάνω αυτά που γίνανε στη Γιουγκοσλαβία, στην πρώην Γιουγκοσλαβία, δεν έχουν γίνει ούτε επί Χίτλερ. Πώς δεν γίνανε. Γίνανε και επί Χίτλερ και επί. Όλοι τα κάνανε. Ούτε επί Χίτλερ δεν γίνανε. Ναι, καλά που ξέρεις που τη γίνανε επί Χίτλερ. Τώρα εσύ τώρα αυτά που λες. Προπαγανδιστή. Είναι ο λόγος δικός ο Αμερικάνικος. Ναι. Και δεν τον τρώμε εμείς. Όταν το 56 πήγανε Βουδαπέστη τα τά αυτά. Ναι, το εκτατώ στην Πράγα. Παρακαλώ. Χρήσανε. Ναι. Μαζί σου συμφωνώ στα περισσότερα τα περί της πατρίδος. Αυτό λίγο πρόσεξε το λιγάκι. Ναι, ναι, συμφωνώ με τον Χρήσανθο. Απλώς εχθές κάποια στιγμή είπε στον Δημήτρη ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παλαιομερολογίτες. Πώς δεν υπάρχουν. Χουλιαμά έκανα. Για το συγκεκριμένο έκανα χουλιαμά. Φυσικά και υπάρχουν. Και στο Άγιο Όρος είναι παλαιομερολογίτες. Α, μπράβο. Επίσης. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα πω, για μένα τουλάχιστον. Τα Χριστούγεννα είναι η πρώτη γιορτή του χρόνου και όχι η τελευταία, όπως μας επιβάλλαν οι φίλοι του Ασλαμά. Να ρωτήσω κάτι χαζό, συγγνώμη κιόλας, γιατί το είχα πάντα απορία, είναι παιδική χαζή απορία. Αυτή τη στιγμή στη Ρωσία, sorry, και στη Σερβία. Τη Δευτέρα είχε Χριστούγεννα. Τι ημερομηνία έχουνε. Κανονική ημερομηνία. Δηλαδή. Τι ημερομηνία, τι εννοείς ημερομηνία. 7 Ιανουαρίου, τι έχουμε. 8, πόσο έχουμε, 9. 7 του μηνός όμως είναι 7 Ιανουαρίου, είναι Χριστούγεννα. Και μετά τα φώτα. Είναι η πρώτη γιορτή του χρόνου, ανέκαθεν ήταν. Η πρωτοχρονιά, εμείς, στις 15. Η πρωτοχρονιά. Έχουν και την παλιά πρωτοχρονιά. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε. Πάνε το παλιό ημερολόγιο στο θρησκευτικό. Α, στο θρησκευτικό. Είδες, εδώ είναι πρόβλημα. Δεν συνδυάζουν το πολιτικό ημερολόγιο με το θρησκευτικό. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα. Και για να είναι λαμπρή η γιορτή, θα πρέπει να είναι πρώτη γιορτή του χρόνου, τα Χριστούγεννα, και όχι τελευταία. Μάλιστα. Που μας το επιβάλλουν οι φίλοι του δίπλα εκεί πέρα που σφάζανε στη Σερβία. Αυτός με τις γαλάμες. Έλα μας, μην πηγαίναμε. Τι, με το ζόρι. Ναι, βρε. Καλημέρα. Μαζί, είναι δικό μας το ημερολόγιο. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Κώστα, καλημέρα. Πάμε επόμενος. Γεια σας. Τσόρμπα, παρακαλώ. 13 φοράς, ρε φίλε. Το 13, ρε. Άριανο Ηρακλειδής μου το δώσανε για ευνόητους λόγους. Α, το 13, η κλίκα των δημοσιογράφων, ναι, αυτή. Δεν λέω ονόματα. Ενώ εγώ, φίλε, εγώ... Το είδα, εσύ, ρε φίλε... 77. 77. Του το 13. Είναι τα κιλά που ήταν στο γυμνάσιο. Ήταν το 13 και... Πώς μου ήρθε ο Φασούλας κατευθείαν, ρε γάμου. Πώς μου ήρθε ο Φασούλας. Αυτοί γελάσανε δύο λεπτά μετά. Καταλάβανε. Συγγνώμη, πάω και με κύριος. Δεν ακούγεσαι, φίλε, βαθιά ακούγεσαι. Όχι, δεν ακούγουμε βαθιά. Καμπάνα ακούγουμε. Πού το ξέρεις, ε? 13. Ο κύριος, ακούγομαι. Επειδή παίζουμε τα μισά μάτς στο Ιβανόφιο, γι' αυτό το πήρε το 13. Ο κύριος είναι αρίς. Ο παθός του Άρης, ο κύριος. Όχι, ρε, Καλαμαριά είμαι, Απόλλων. Α, Απόλλων Καλαμαριά, εσέ. Ναι, γεννημένος, Πόντιος και Απόλλων Καλαμαριά. Σε θυμάμαι σε ένα μάτς στο γήπεδο του Απόλλωνα, Άρης Ολυμπιακός. Εκεί έβαλε σου φιλάδα χέρια ακόμα. Ξέρεις τι έχει κάνει. Ό,τι και να μου πεις. Ένας φίλος μας, όχι αυτός. Όχι αυτός, ένας φίλος μας. Απλά την ώρα προσπαθεί να φύγει λίγο σάλιο κτλ. Και το εκεί κάνει σε τέσσερις ανθρώπους που είναι από κάτω από τα δημοσιογραφικά. Ένας φίλος μας. Τώρα δεν έχει μεταναστεύσει στην Αμερική. Είναι σε τέσσερις ανθρώπους κάτω από τα δημοσιογραφικά.
πάει και τους φτύνει, αλητία μεγάλη κτλ. Απλά έτυχε να είναι οι δύο εισαγγελείς και οι δύο υπεύθυνοι της ασφάλειας και μετά κάποιος τον έσωσε. Αλήτης αυτός ο φίλος μας. Μεγάλος, πήγε να σώσει έναν άλλον εκεί πάνω. Σωστό και αυτό. Εντάξει όμως, δεν είχαμε θέμα. Κοίταξε, εκείνο το μάτι αλήθεια είναι ότι φοβήθηκα πάρα πολύ. Τι ήταν αυτό, Μάρια? Το 0-3 που έχουν σπάσει και τις τζαμαρίες, έχουν επιτεθεί στους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Α, Ολυμπιακού. Θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, καλημέρα. Γεια σας. Τζόρμπα, συγγνώμη φίλε, συγγνώμη. Τη φανέρα σου μόλις δεν σποτάζει μα τη θέλω. Συλλεκτική. Με τέτοιο χρώμα να την πάρεις. Συλλεκτική και τέτοια. Άντε, γεια. Στο μπάσκετ μόνο αυτό το χρώμα υπάρχει, άλλο δεν υπάρχει. Ναι, ναι. Lakers, φίλε. Ναι, εντάξει. Και ο Εφιάλτης τι ομάδα ήταν, Χρυσανθέμου. ΠΑΟΚ. Άννα, μπράβο, Χρυσανθέμου. Μιλουγόκι θα γίνουμε. Γι' αυτό είσαι αδερφός. Άντε, γεια, γεια. Πρέπει να ακούσουμε ώρα, ξεφύγαμε. Διάλειμμα, αυτά, μηνύματα. Πάμε όλα μαζί, ρε. Όλα μαζί πάμε τώρα. Ώρα μόνο, ώρα. Μόνο ώρα, άντε μόνο. Δυστυχώς, μόνο στις διμερείς σχέσεις αναφέρεται ως Σφύρο ή παρουσία της Ελλάδας σε συνέδρια κτλ. Ο υπόλοιπος κόσμος τους αναφέρει ως Μακεδονία. Εννοείται. Αυτό το κατάφεραν εδώ και. Και σε διεθνείς διοργανώσεις κτλ. Σφύρο λέγονται. Και όποτε υπάρχει η Μακεδονία, υπάρχει παρέμβαση και καθίσταται. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει. Όλα τα μου παγκοσμίω έτσι το αναφέρω. Καλά, ναι. Περιμένει μια γραμμή, παιδιά, να κλείσω. Α, ναι. Περιμένει μια καλημέρα σας. Καλημέρα, ο Μπογδάνη με, καλημέρα. Έλα, γεια. Καλημέρα, Μπογδάνη, περήφανη Αλβανέ. Άντε, καλή πάρε τα Σκόπια, ρε, να τα αλλάξει όνομα. Να πω κάτι σοβαρό, για να πω. Λίγο, Μπογδάνη, λίγο κοντά στο μικρό, στο όφωνο, δεν ακούγεσαι πολύ, ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ από κοντά με ξέρετε όλοι. Δούλευε σε ένα μαγαζί, έχει κλείσει τώρα, σε ένα γυράδικο στην Καμάρα. Για να σου πω ποιος είμαι ακριβώς να καταλάβετε. Γιατί πώς σε ξέραμε όλοι, ρε φίλε. Ναι. Επειδή ήμασταν χορηγοί κάποτε σε Λίμπερο. Ναι. Δούλευα εκεί, να σου πω λίγο το θέμα με τις Αλβανίες και αυτά. Να σου πω ποιος είμαι ακριβώς για να ξέρεις. Δηλαδή και άμα πω κάτι λάθος. Εγώ ξέρω, έχω έρθει εκεί, σε έχω δει, σε ξέρω. Ναι, ναι, έχει σε... έρθει παλιά. Είμαστε κάποτε χορηγοί στο Λίμπερο. Α, πού ήσουν, αρέσει. Γωνία με Ιασονίδου. Όχι, όχι. Εγνατία 150 λιγότανε. Είναι ακριβώς δίπλα από το Θείο Βάνια, απέναντι από την Αιδάφ. Ναι, 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 ναι. Α, ωραία. Ναι, αλλά δεν έχω έρθει ποτέ εγώ εκεί, ρε εσύ. Λοιπόν, για να, γιατί λίγο ακούω, μιλάει ο ένας, μιλάει ο άλλος. Όσο είναι το παιδί που είναι ο Πόντιος, που λέει ότι η Ρωσία έτσι, η Ρωσία αλλιώς. Η Ρωσία είναι όλη, όλη και όλη η Μόσχα. Άμα πας πιο κάτω, ακόμα με τα Λάντα είναι, του 80. Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερον, άμα δεν υπήρχε η Αμερική, όλα τα Βαλκάνια θα είχαν εξαφανιστεί. Τι εννοώ, τότε αφιλοκερδός δούλευα στην έκθεση σε βοηθήμα. Χάθηκες. Με το που είπε... Πρέπει να έχουν παρεμβάλει οι Ρώσοι. Δεν ξέρω τι έχουν παρεμβάλει, θέλω να σου πω. Πες, από εκεί που δούλευες στην έκθεση αφιλοκερδός, άρα δεν δούλευες, ναι. Σαν εθελοντής. Ναι, ναι, εθελοντής. Σε τι? Με τροφήματα τέτοια για το Κόσοβο. Α, για το Κόσοβο, ναι, ναι. Και θέλω να πω, ο πρώτος που αναγνώρισε τα Σκόπια σαν Μακεδονία που λένε, ναι. Είναι η Σερβία, οι φίλοι μας, τα ξαδέρφια μας εδώ που λέμε. Οι Σέρβοι, ναι. Και άμα σου πω, πήγα τα μάτια μου γιατί έτυχε να πάω με... Μπογδάνη, κλείσε η γραμμή. Σε χάνω. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Μπογδάνη, κάλεσε πάλι. Έτσι ήταν άσχημη γραμμή, δεν σε κλείσαμε. Ναι, καλημέρα, επόμενη γραμμή. Όταν ο Μπογδάνη βρει καλή γραμμή και τον ακούμε καθαρά. Ναι. Θα γίνει και το μετρό. Έλα. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Καλημέρα. Όνομα, αν θέλετε λίγο. Μάρια, Δημήτρη και Χρήστο, και Βασίλης. Είμαι, γεια σας. Ο Βασίλης, καλημέρα, χρόνια. Α, είσαι που έλεγες για τον Άρη με τον Τσαλτλίδη που είχες μαλώσει πριν φορά από την Αθήνα. Μαλώσει. Ο Ερακλήδες. Α, Βασίλης. Κανένας δεν μαλώνει μαζί μου. Έλα, ησυχία, πήρε Ερακλήδες. Βασίλης, ο παδός του Ερακλέως. Σας ακούμε. Σας ακούμε, Βασίλη. Την ημέρα με το Βόλι που δεν έπαιρνε. Μπράβο, ρε, μπράβο, μπράβο. Πάμε, Βασίλη. Με τα ρούβλια. Επειδή έτρεξε πολύ νερό στο Μήλο. Ναι. Και ακούγονται όλα αυτά τα φημαθήματα και όλες οι ιδεολογίες. Ναι. Καμία ελληνική κυβέρνηση δεν είχε ευθύνη για το θέμα της Μακεδονίας. Ναι. Η Μακεδονία ονομάστηκε κρατήδιο της Μακεδονίας ούτε από τον Τίτο. Από τους Έλληνες προδότες που πηδήξαν εκεί όταν χάσανε το Βίτσι. Από το περίφημο Σνόφ. Από το περίφημο... Snuff. Καλά, δεν είναι. Δεν έγινε το 46, 48, αλλά τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Δεν έγινε το 46, 48. Όχι, 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 όχι. Έχει γίνει από τον Τίτο, από το 20 τόσο. Από τον Τίτο, από το 20. Όχι από τον Τίτο, από τους Σέρβους από το 20 τόσο. Και ο Τίτο το γιγάντος ως προπαγάνδα. Μετά το δεύτερο. Εκεί στο δεύτερο παγκόσμιο, πότε ήταν και τα λοιπά. Το 40 τόσο, δεν θυμάμαι πότε ήταν.
έγινε το 1945 κατ' εντολή του Μάρκου Βαφιάδη με πρωθυπουργό τον Σταύρο τον Κότσεφ. Καλά, δεν έγινε με τον Βαφιάδη, αλλά τέλος πάντων. Δεν έγινε με τον Βαφιάδη. Όχι, δεν έγινε με τον Βαφιάδη. Είστε λίγο δεξιός, ως πολύ. Όχι, είμαι Έλλην. Γιατί, συγγνώμη, αν είστε Έλλην, απαγορεύεται να είστε δεξιός. Όχι, είμαι Έλλην. Έλλην. Καλά, γιατί μάλιστα, ο Βαφιάδης δεν ήταν Έλλην. Όχι, ο Βαφιάδης ήταν αριστερός. Θα πει ότι ήταν αριστερός. Και είναι Έλληνας. Μπράβο. Ζει ακόμα ο Βαφιάδης. Το θέμα δεν είναι αυτό. Βασίλη, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Ο Βαφιάδης παλικάρι μου, η μεγαλύτερη του τιμωρία ήταν όταν τον έφερε από τα Ουράλια ο Ανδρέας, τον θάψαν με την ελληνική σημαία. Που δεν πολέμασε ποτέ με την ελληνική σημαία. Με τι ήταν η μεγαλύτερη τιμωρία του. Τους Γερμανούς με τι τους πολεμούσε. Ποιος Γερμανούς πολεμούσε. Δεν πολέμησε τους Γερμανούς ο Βαφιάδης. Καλά, εντάξει. Τι. Παλικάρι μου, να θυμάσαι ένα πράγμα. Ναι, να θυμάμαι. Γιατί είμαι λίγο μεγαλύτερος από σένα. Καλά, το ότι είστε μεγαλύτερος δεν πάει να πει ότι. Ότι διαβάσατε περισσότερο ιστορία. Είμαστε το μόνο κράτος επηγής. Μάλιστα. Που η ιστορία γράφτηκε από τους προσκυνημένους και τους ηττημένους. Ναι. Προσκυνημένοι ποιοι ήταν. Αυτοί που πολέμησαν τους Γερμανούς ήταν προσκυνημένοι. Τι λες τώρα. Η ιστορία που γράφτηκε. Και μετά χτίστηκε το ελληνικό στην Ελλάδα. Και μετά πόσα χρόνια. Η ιστορία λοιπόν από στην τους Ελλάδα. Από του δοσύλλογου και του μαυραγωρίτε. Η ιστορία λοιπόν στην Ελλάδα έχει γραφτεί από δύο. Του συνεργάτε των Γερμανών. Του συνεργάτε των Γερμανών. Από δύο διαφορετικέ πένε έχει γραφτεί η ιστορία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα τα γεγονότα που περιγράφεται, κύριε μου, και πολλά άλλα γεγονότα έχουν γραφτεί και από αριστερού και από δεξιού. Ναι, Βασίλη, εντάξει. Ωραία, Βασίλη. Έχουν γραφτεί λοιπόν με διαφορετικές πένες. Για άλλους λοιπόν ο Βαφιάδης είναι ήρωας, για άλλους ο Βαφιάδης είναι αυτό που περιγράφεις εσύ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα σου πω ότι δεν αλλάζει ότι έστω και για ένα χρονικό διάστημα ο Βαφιάδης και οι άλλοι ενώθηκαν και πολέμησαν τους Γερμανούς. Η ιστορία δεν είναι αλακάρτ. Σαφώς. Η ιστορία για να την αντλήσει κάποιος που είναι σοβαρός και κάνει έρευνα επί του ιστορικού, πρέπει να ανατρέξει μόνο σε ένα αρχείο. Ποιο είναι το 7ο επιτελικό γραφείο του στρατού, που δεν είναι απαγορευμένο και δεν είναι απόρριτα. Ναι. Από την πρώτη μάχη που έγινε από το Μαραθώνα μέχρι το Κυπριακό. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία γράφει με το... Με καταγραφές, με τοπονημίες και με ονόματα. Του στρατού. Για να δει τι εγένετο. Του στρατού. Του στρατού. Του στρατού που το 46 πολεμούσε απέναντι στους άλλους. Στο δημοκρατικό στρατό. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Εγώ κάνω λάθος. Τι λάθος κάνει. Όταν κάποιος καλύπτει ένα γραφείο και μία θέση, ναι, επειδή φοράει στολή, δεν σημαίνει ότι δεν είναι επιστήμονας. Δηλαδή το 67 με το 74 που φορούσαν στολή, καλύπτανε σωστά και αντικειμενικά τα πράγματα όλα. Μα δεν είχα, αυτή δεν είχα σχέση με το 70. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Μα το 46, μέχρι το πότε έληξε ο εμφύλιος, ο στρατός ήταν η μία πλευρά. Και η άλλη πλευρά ήταν ο λεγόμενος δημοκρατικός στρατός. Πώς γίνεται η μία πλευρά να ήταν αντικειμενική, τι τα δικά της υποστήριζε. Η ιστορία, επειδή είμαστε Έλληνες και η ιστορία γράφτηκε για πρώτη φορά από τον Ηρόδοτο, είναι αντικειμενική. Mm. Ο Έλληνας όταν γράφει ιστορία κάνει ρεπορτάζ. Την ιστορία, εγώ έχω διαβάσει, θα σας πω ένα πράγμα. Είναι δεξιός ή αριστερός. Εγώ έχω διαβάσει λοιπόν για την είσοδο στην Άουσα των αριστερών και των δεξιών, ναι, και την έχω διαβάσει από τον Βαρνά που είναι αριστερός και από τον, ναι, Αβέροφ. Γράφουν, ναι, ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Ναι, για το ίδιο ακριβώς γεγονός. Στα. Ποιος λέει την αλήθεια από τους δύο. Ο Αβέροφ ή ο Βαρνά. Και υπάρχει, Βασίλη, σχετικό μήνυμα τώρα που είσαι στον αέρα του 900 που λέει «Είμαστε το μόνο κράτος όπου οι δοσύλλογοι όχι μόνο δεν τιμωρήθηκαν, αλλά και πλούτησαν». Σε καλά, πέστε, δεν ισχύει κι άλλα. Εσύ τώρα τι λες ότι δεν μου λες. Αυτοί που γλίτωσαν, θες να πεις, που φύγαν από Γράμμο και Βίτσι, ναι, από τις ναπάλμ των Αμερικανών, με τις οποίες ο ελληνικός στρατός νίκησε τους αντάρτες. Είπες τον Αμερικανό, συγγνώμη, λίγο έχασα τη γραμμή. Είπες αυτοί που πέρασαν από το Γράμμο, ναι, και το Βίτσι. Αυτοί δώσαν τον τρόμο Μακεδονία. Ναι. Ποιοι, αυτοί που γλίτωσαν από τις Αμερικάνικες ναπάλμ. Καλά, εσύ αναφέρεσαι, εντάξει, γιατί να. Που τους κάλεσε εδώ η Ελλάδα, η Ελλάδα, για να κάψουν. Ένα επεισόδιο, άκου Μαρία. Τι είναι επεισόδιο, εσύ. Άκου Μαρία, ένα επεισόδιο έγινε πάνω στην Καστοριά. Εδώ δοκιμάστηκαν να πάλουν. Εδώ σου λέει ότι έγινε επεισόδιο, ρε φίλε. Ναι, έγινε επεισόδιο πάνω στην Καστοριά. Για πρώτη φορά παγκοσμίως έγινε στην Καλαμπάν. Με τις αμερικανικές βόμβες που σταμάτησαν τον πόλεμο, τον εμφύλιο. Υπέρ της μιας πλευράς και σου λέει ότι είναι επεισόδιο. Τι επεισόδιο είναι, τι επεισόδιο. Γίνανε πέντε Αριανοί με τρεις επαγωξίδες εδώ στην Εγνατία. Επεισόδιο ήταν, αγόρι μου. Επεισόδιο ότι
επεισόδιο. Για να πέσουν να πάνε σε ένα ναι. συγκεκριμένο, αφού πήγατε στρατιώτες, ναι. θα γνωρίζετε ότι ο στόχος ήταν συγκεκριμένος. Ποιος ήταν? Ο στόχος. Ποιος ήταν ο στόχος? Ο Δημοκρατικός Στρατός. Αυτό δεν ήταν, ποιο το ξέρω, ναι. Όχι ναι. το ξέρεις, στο Βίτσε πήγες, αγόρι μου. Τι να πάω, βρε, ιστορία έχω διαβάσει. Άσε τι έχεις διαβάσει. Και στην Μασαχουσέτη δεν έχω πάει, αλλά έχω διαβάσει αμερικάνικο εμφύλιο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχεις. Είχαν σε αυτό το ύψωμα ναι. συγκεντρωθεί όσοι είχαν απομείνει. Μπράβο. Το κατάλαβες γιατί έγινε ένα εύκολο στόχος. Τι γιατί έγινε ένα εύκολο στόχος, με τις ευλογίες του ελληνικού κράτους δοκιμάστηκε πρώτη φορά. Καμία ευλογία, διότι η Ελλάδα παρέπεε. Καμία ευλογία. Η Ελλάδα παρέπεε και ξέρετε γιατί παρέπεε. Διότι όταν έγινε η συμφωνία της Βάρκηζας το 1944, ναι. την ίδια νύχτα ναι. κάψαν το αστυνομικό τμήμα της, του Πειραιά και χτυπήσαν το Σύνταγμα Μακρυγιάννη. Ναι. Την ίδια νύχτα, επειδή μίλησε και το Βαφιάδη, ο Βαφιάδης στο λιτό χωρέσπαξε το θεσμό χωροφυλακής. Ναι. Και όταν ξανασυγκεντρώθηκε ο ελληνικός στρατός και τον κυνήγησε, ήρθε τώρα, λίγο πιο δεξιά από εκεί που είστε εσείς. Έχουμε 2018. Και βομβάρδισε για πρώτη φορά τη Θεσσαλονίκη. Δεν είχε ούτε ένα επεισόδιο στον φίλον. Ναι. Κύριε, ευχαριστούμε. Καλημέρα σας. Γεια σας. Βασίλη. Έχουμε δύο. Επειδή περιμένουν άλλοι τρεις. Μισό λεπτό. Έχουμε 2018. Mm. Και είναι λίγο αστείο. Δεν το λέω για τον Βασίλη τώρα. Είναι λίγο αστείο να προσπαθούμε να συγκρίνουμε το πώς γράφτηκε η ιστορία είτε από αριστερούς είτε από δεξιούς, που ο καθένας θα έγραφε έτσι όπως ήθελε. Αλλά και πάλι να πηγαίνουμε σε μια διαδικασία διχόνιας. Αυτό που είπα λίγο πριν στο Ζιζού είναι. Ναι. Αντί να κοιτάξουμε πώς θα κερδίσουμε κάτι, πάλι μαλώνουμε για το τι έγινε πριν από 80 χρόνια. Ναι. Δηλαδή είναι αδιανόητο. Πάμε ρε Χρυσανθέμη, περιμένω άλλη τρεις. Καλημέρα σας. Λέω το παράδειγμα με τη... Έχω διαβάσει δύο διαφορετικά για αυτό που έγινε στην Άουσα. Ξέρω, ναι, ρε, το ένα είναι του Αβέροφ. Φίλε, ο ένας λέει μπήκαν ναι. οι αριστεροί ναι. και σφάξανε τον κόσμο. Και ο Αβέροφ λέει. Και ο Αβέροφ λέει. Αυτό το λέει ο Αβέροφ. Και ο άλλος λέει μπήκαν οι αριστεροί και απελευθέρωσαν και μετά μπήκαν οι δεξιοί και σφάξανε αυτή τον κόσμο. Ναι. Δύο εκ διαμέτρου αντίθετα πράγματα. Έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Λίγο, αν θέλεις όνομα, αν θέλεις όνομα και ομάδα που στηρίζεις. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, ναι. Μάρε, είμαι ο Ζάχος του Σιδεράς, ο Παουξής από Νάουσα. Ορίστε, Ναουσαίος. Δεν θυμάσαι καθόλου. Μου λέει πάρα πολλά. Ζάχος, Πάοκ. Παλιός, πολύ παλιός ακροατής. Μπράβο, ρε! Άντε, ο Σιδερά. Ναι, 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 έλα, έλα, ναι, 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 έλα, Ζάχο, καλημέρα, καλή χρονιά. Και στα παιδιά εδώ μαζί μας, με Δημήτρη και Τσαλτίδη. Ναι, ναι. Να πω και εγώ τη γνώμη μου τώρα, έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι όπως τα λέμε όλοι μαζί. Ναι. Για μένα, εχθρός του κράτους είναι αυτός που ξεπουλάει το κράτος σε όποια παράταξη και να ανοίγει. Σωστό. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι αριστερός ή δεξιός. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Έτσι. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Δίκιο έχεις, 100%. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ύστερα, εγώ θέλω προσωπικά τα Σκόπια να λέγονται Σκόπια. Ναι. Όπως και εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, είμαι Παουξής και Έλληνας και θέλω η Ελλάδα να λέγεται Ελλάδα και ο Πάουκ Πάουκ. Ναι. Δεν γουστάρω να λέγεται και τίποτα άλλο. Ναι, καλά, φαντάζομαι και οι Σκοπιανοί θα έπρεπε το ίδιο να κάνουν. Να θέλουν να λέγονται Σκοπιανοί ναι. και όχι Μακεδόνες γιατί δεν είναι. Και όσον αφορά αυτά, και δεν λέω περισσότερα και δεν με ενδιαφέρουν κιόλας. Γιατί φλαράκι, εγώ δεν πρόκειται να πάω να ψηφίσω ξανά κανέναν. Δεν με αντιπροσωπεύει κανένας και δεν πάω να ψηφίσω κανένα. Ύστερα, να μιλήσουμε λίγο και για ποδοσφαιρικά τώρα, ας πούμε, ξέρουμε μια πτώφερη συζήτηση. Ναι. Μαριέ, ναι. ο Μυραλάς, ναι. Μυραλάς, αν θα βάλει γκολ, θα βάλει μόνο με πέναλτι, όπως ο Βιερίνια. Αυτό ναι. στο λέει το φιλαράκι σου ο Ζάχος ναι. και να το θυμάσαι. Μόνο με πέναλτι παίκτες, θα βάλει. Ναι. Παίκτες που γυρνάνε πίσω, μάλλον ματιαγμένοι είναι όλοι ρε φίλε. Ναι. Ναι. Δεν μάλιστα. πρόκειται να σκοράρει το παλικάρι, δυστυχώς για τους φίλους Ολυμπιακούς, ναι. όπως και για μας. Ο Βιερίνια δεν το βλέπω. Σε χαλάει ο Βιερίνια. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν, το παιδί σαν ματιαγμένο ήρθε. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν είναι αυτός που ήταν. Ναι. Δηλαδή, είναι καλύτερος από αυτούς που ήταν. Τα είπε όλα ένας φίλος μου Παοξής. Ο Βιερίνια γύρισε για τα ωραία γεμιστά της πεθεράς του. Αυτό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω. Όταν δηλαδή, σηκώνει το πρωτάθλημα θα σας τα αφιερώσει. Τα γεμιστά. Τα γεμιστά. Από εδώ πέρα, ρε. Ναι. Να κάνει τις τρίπλες, να κάνει τα σουτ. Να, δηλαδή, να δύσκολα. Δύσκολα. Μετά πήρε, έφαγε τα πιτόγερα. Ναι, έχει 5 κιλά πιο πολλά. Τόσο δύσκολο και ο Μυραλάς να βάλει γκολ. Α δούμε. Ωραία. Καλημέρα, Γιάννη. Ζάχο, φιλιά στην Άουσα. Επόμενη γραμμή σε αριστερούς και δεξιούς της Άουσας. Ναι, καλημέρα. Ναι, καλημέρα, γεια σας. Κύριος Κώστας, γνωστός κεντρός της Κατερίνης. Γιατί κάνετε αναμόχλευση του αμαρτωλού παρελθόντος? Η Σαμαρτωλή. Η συγκυρία το έφερε.
Εγώ... Ο 164 λέει, μικρή ήταν η πηγάδα, Έλληνες είστε και φαίνεστε. Εγώ, έχω που... εγώ που επί 30 χρόνια είχα την τιμή να κάνω παρέα με τον στρατηγό του Γουρλάκη, που ήταν μια κινητή ιστορία από μόνος του, μου είπε... Στρατηγό, στρατηγό Γρυλάκη. Ναι, μου είπε, για τον εμφύλιο 50% ευθύνονται οι Άγγλοι και 50% ο Ελλάς. Σωστός. 50% η μεγάλη. Ο ένας είναι οι Άγγλοι, ο άλλος είναι η Ελλάς. Και 50%. Γιατί όχι οι Ρώσοι. Και 50%. Γιατί όχι οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι δεν. Γιατί στο ένα βάζει τον Έλληνα και στο άλλο βάζει τον ξένο. Οι Ρώσοι επέδειξαν αυστηρή ουδετερότητα. Άρα. Τι κάνανε. Επέδειξαν αυστηρή ουδετερότητα. Οι Ρώσοι. Άρα στο ένα ήταν η ξένη δύναμη και στο άλλο ήταν οι Έλληνες. Λίγο να τελειώσω, δεν θέλω να τη συνεχίσω. Όχι κύριε Κώστα, δεν είναι έτσι. Ήταν δύναμη επιρροής. Εντάξει, να έχεις τις αντιρρήσεις, ρε παιδί μου. Εγώ σου λέω τι μου είπε ο άλλος που τον έχω εμπιστοσύνη. Τέλος πάντων, θα γυρίσουμε στο ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι πάλι ο Ολυμπιακός έχει προβάδισμα για το πρωτάθλημα, αλλά θα γίνει συναρπαστική η διεκδίκηση μέχρι τέλους του πρωταθλήματος. Έτσι. Έτσι προβλέπεις. Ναι. Έτσι προβλέπω. Ναι, ότι θα είναι. Χαρά... Ναι. Ότι θα είναι. Και τώρα όσον αφορά τον άλλον που είπε για τον Μυραλάς ότι δεν θα βάλει γκολ, τώρα θα είναι ιστορίες για αγρίους. Μάλιστα. Όχι, δεν είναι αγρίος. Είναι... Αγρίος είναι σιδεράς ο Ζάχος. Ναι. Ο Μυραλάς είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έρχεται από το Αγγλικό Πρωτάθλημα που έβαλε 38 γκολ στο Αγγλικό Πρωτάθλημα. Τον τελευταίο καιρό δεν τον χρησιμοποιούσαν. Επίσης θα πω ότι ήρθε. Μήπως κάνεις λάθος τα γκολ. Έβαλε 38 γκολ ο Μυραλάς στο Αγγλικό Πρωτάθλημα. Έτσι άκουσα από την Έρα Σπορ. Λοιπόν, τώρα αν κάνω λάθος, λάθος λέω κι εγώ. Εντάξει, okay. Για να το λένε και έτσι ήταν. Λάθος κάνω κι εγώ άμα κάνω λάθος αυτή. Εγώ μεταφέρω τι άκουσα. Ότι είναι καλός παίκτης, δεν υπάρχει περίπτωση. Φιλοδοξή, επειδή εκεί δεν χρησιμοποιείται, εδώ να χρησιμοποιηθεί, ούτως ώστε να είναι στην 20η διάδα της Εθνικής Βελγίου. Βελγίου, για να θα ταξιδέψει στην πρώην Σοβιετική Ένωση. Φιλοδοξή. Λοιπόν, επίσης έχει υποχρεωτική οψιόν αγοράς με 5.600.000. Έτσι. Ωραία. Γεια, καλημέρα. Ωραία. Γεια. Τελευταία γραμμή για σήμερα, μην καλείτε άλλη. Εσύ ήξερες ότι ο Μάρκος Βαφιάδης ήταν βουλευτής του Πασόκ με τον Παπανδρέου. Χρήστα, πρέπει να το έχω διαβάσει, να ξεχάσει λίγο αυτό. Εκλέχθηκε. Ότι ήταν με τον Παπανδρέο, μπράβο. Καλημέρα. Δεν το είχα διαβάσει αυτό. Ναι. Και για να τελειώνουμε πάλι και... μαζί. Όχι, μισό. Κλείνεις. Αν δεν υπήρχε το Αντάρτικο, άκου λίγο. Ναι, παλικάρι. Αν δεν υπήρχε το Αντάρτικο, έτσι. Όλοι γερμανικά θα μιλούσατε. Ωραίο. Έγινε, Ζιζού, κλείσε. Περιμένει γραμμή. Κλείσε, επόμενη γραμμή. Χρήστο. Πάμε γραμμή. Είναι άδικο. Περιμένει ο άλλος, εντάξει, είναι άδικο ρε, εσύ. Τι είναι, ζώο είναι ο άλλος. Περίμενε. Περιμένει κινητό άνθρωπος. Πάμε γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Ένα όνομα, αν θέλεις, και ομάδα που στηρίζεις και πολιτικά φρονήματα. Γιάννης, ναι. ΠΑΟΚ. Γιάννης ΠΑΟΚ. Ναι. Και πολιτικά φρονήματα θα στα πω τώρα αμέσως. Κατάλαβα. Δικός μας είσαι. Σε ακούω καλό. Και πρέπει να είσαι όχι από το Θεσσαλονίκη. Εσύ με ποιος είσαι. Νότιος με ακούγες εσύ. Για να δω αν είμαι δικός σας. Ηρακλειδέας είναι, ρε φίλε. Ναι. Μου ακούγεσαι νότιος. Όχι, πολιτικά εννοώ ότι. Ναι. Μου ακούγεσαι νότιος. Αναρχικός είναι. Εγώ είμαι βασιλόφρονο αναρχοκαπιταλιστής. Ναι. Καλό. Εσύ από Αθήνα είσαι, ρε, από Κορυδαλό είσαι. Καλό, λέει. Κέντρο. Κέντρο Θεσσαλονίκης. Κέντρο Αθήνας, φίλε. Από κέντρο, δεν σε θυμάμαι, ρε, έλα, ωραία. Εδώ που κάθε φορά μου λες, αν είχα συγγενή και έγινα ΠΑΟΚ, και σου έχω πει πολλές φορές ότι υπάρχουν και άτομα τα οποία βλέπουν τον ΠΑΟΚ και γίνονται ΠΑΟΚ. Ναι, με συγκινείς πολύ, Γιάννη, γιατί η φωνή σου μου θυμίζει τον σχορεμένο τον Σύφη, τον απατό του ΠΑΟΚ. Τον Σύφη, τον οπαδό του ΠΑΟΚ που έβγαινε πριν 2 χρόνια από τη ζωή. Φανταστικό παιδί που έβγαινε και έλεγε καλημέρα ο παδός του ΠΑΟΚ. Με υπέροχο πολιτικό λόγο. Καταρχήν αυτό που είπε ο προηγούμενος ότι 50% φταίνει οι Άγγλοι και 50% που λες ο Ελλάς. Το είπε ο στρατηγός Γρυλάκης. 60% οι Άγγλοι και 40% ο Ελλάς.
Λοιπόν, συμφωνώ σε αυτό. Για ένα και μοναδικό λόγο, επειδή είπες για τους Ρώσους. Ίσα-ίσα που οι Ρώσοι, όχι δεν έδειξαν αυτή, πώς το λένε, ουδετερότητα, αλλά στην ουσία με τη συμφωνία της Γιάλτας δώσανε το κομμάτι στους Άγγλους. Έτσι, αυτή ήταν η όλη η ιστορία. Εκεί μοιράστηκε ο κόσμος. Το κακό της ιστορίας είναι ότι από τότε που, για κάποιον που διαβάζει ιστορία, είναι ότι από τότε που αυτή η χώρα έγινε ανεξάρτητη, πάρα πολύ εύκολα, και το εννοώ αυτό πάρα πολύ εύκολα, Άγγλοι, Γάλλοι, Αμερικάνοι κτλ. Μας βάζουν σε εμφύλιες καταστάσεις. Είναι το επίπεδο του λαού μας αυτό, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς, ξαναεπαναλαμβάνω. Απλά έχει αλλάξει ο πόλεμος. Εκεί που ήταν πόλεμος με όπλα, τώρα είναι οικονομικός. Πόσο εύκολα γίνεται. Όχι, τώρα είναι αυτό λέω. Τώρα είναι, αυτό ακριβώς λέω. Ότι τώρα απλά έχει αλλάξει και είναι οικονομικός ο πόλεμος. Και ο εχθρός είναι αόρατος, δεν έχει εθνική ταυτότητα. Εμείς οι Βαλκάνοι γενικά πολύ εύκολα πέφτουμε στις λούμπες. Δεν θα σας πάω πολύ. Θα σας πάω 20-25 χρόνια, 30 μάλλον χρόνια περίπου πίσω, στον εμφύλιο της Γιουγκοσλαβίας. Τι τρομακτική αμαρτία ήταν αυτό το πράγμα. Να διαλυθεί μια χώρα, και δεν το λέω μόνο από την αυτή του Κουστούριτσα, έτσι, ότι ήταν μια φορά και ένα καιρό μια χώρα που την έλεγαν Γιουγκοσλαβία. Τι σφαγή έγινε για το τίποτα. Ναι. Γιατί γουστάραν οι άλλοι, έτσι. Γιατί γουστάραν οι Γερμανοί να πάρουν τους Σλοβαίνους, την κυριαρχία εκεί πέρα, γιατί η μπάνκα της σαν σπίριτο, να πούμε, του Βατικανού έδινε όπλα στους Κροάτες και δεν συμμαζεύεται και δεν συμμαζεύεται. Ναι. Για σαχλαμάρες είναι αυτά τα πράγματα. Ναι. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε για να κλείσουμε. Όσον αφορά για τον, και το λέω σε σένα Δημήτρη, λοιπόν, όσον αφορά την διαδικασία που γίνεται τώρα στο ποδόσφαιρο με Σαββίδη, Μαρινάκη και τα χθεσινά, το ποδόσφαιρο είναι πια όχι η προκάλυψη, δεν φαίνεται καν. Είναι καθαρά μια τρομερή μάχη συμφερόντων. Εγώ στα 57 προς 58 μου χρόνια πρώτη φορά βλέπω Αμερικανό πρέσβη να αντιπέφτει σε κάποιον επιχειρηματία στην Ελλάδα. Λέω επιχειρηματία τον Σαββίδη. Ναι. Έτσι. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Λοιπόν, και γίνεται μια μάχη συμφερόντων όπου από καθαρά πολιτική. Δεν πιστεύω κανείς τώρα να φαντάζεται ότι δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό ή στον ΠΑΟΚ και σκοτώνεται ο Μαρινάκης με τον Σαββίδη, όπου ο Μαρινάκης και άλλοι επιχειρηματίες που κατοικοεδρεύουν στην Αθήνα, αλλά εκπροσωπούν, δεν έχει σημασία που κατοικοεδρεύουν, εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους και άλλα συμφέροντα που είναι χρόνια, δεκαετίες στην Ελλάδα, τον βλέπουν σαν μια τρομακτική απειλή, παιδιά, τον Σαββίδη. Τρομακτική απειλή τον βλέπουν. Όχι, γιατί είναι, όχι σαν το Σαββίδη. Με το έτσι θέλω και από πάνω τους να τους πάρει κουταλίτσα. Όχι, τι να κάνουμε. Τη ρωσική εισβολή, εισαγωγικά, αν θες. Τι τους ενδιαφέρει, ρε παιδιά, το χρήμα. Δεν έχει πατρίδα, ρε παιδιά. Αυτά τα ξέρουν και στους δεν είναι ο Σαββίδης. Τα παιδάκια πια δεν τα μαθαίνουν στο διαγωγείο. Γιάννη, το προσωποποίησες εσύ. Δεν είναι ο Σαββίδης. Δεν μπορεί. Ποιος είναι ο Βιερίνια? Είμαστε μια σφαίρα δυτικής επιρροής. Όταν βλέπουν. Κάτι αύριο μπορεί να είναι Κινέζικα. Ωραία, ναι. Και τους Κινέζους δεν θέλουν. Προφανώς. Δεν καταλαβαίνεις αυτό που λέμε. Γιάννη, ανήκομενοι στην Δύση. Δεν το είπε συγχωρεμένος ο Εθνάρχης. Όταν το είπε ο Συγχωρεμένος. Τη αντιπαροσύνη. Ο Εθνάρχης, θα σου θυμίσω κάτι που είπε ο Συγχωρεμένος. Τη αντιπαροσύνη, ο Εθνάρχης. Ναι, εγώ το θυμάμαι γιατί. Δεν τον υμνώ. Να μην γίνει παρεξήγηση. Αλλά θα σου πω το εξής. Βεβαίως ανήκομαι στη Δύση, αλλά τώρα δεν υπάρχει Δύση. Ναι. Και Ανατολή. Τώρα είναι ένα άλλο. Επίσης ο Εθνάρχης, σχεδόν κλείγοντας, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, ναι, είπε, άνοιξε, επειδή ήξερα αυτός τι έγινε τότε, ναι, άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Του αιώλου, ναι. Όχι, έτσι δεν είχε πει. Ο ασκός, και γιατί το έλεγε, γιατί σου λέει, τους κράταγα εγώ λίγο τους Αμερικάνους και έτσι είχε βγάλει, σου θυμίζω, το 1974 τη χώρα από το ΝΑΤΟ, ο Καραμαλής. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ο Εθνάρχης. Λοιπόν, που λες εσύ. Ναι. Λοιπόν, το λέω σε εισαγωγικά το Εθνάρχη. Ναι. Εγώ ναι, ναι, σε εισαγωγικά το Εθνάρχη. Εθνάρχης χωρίς λαό. Ναι. Χωρίς λαό το λέμε καθαρά τώρα αντικειμενικά και ιστορικά κυρίως. Έτσι. Το χρήμα, παιδιά, είναι συμφέροντα, δεν έχει αυτό. Δηλαδή, έχουν μπει μέσα οι Άραβες, ακούσατε, παραδείγματος χάρη στην Βρετανία, για να πάρουν ομάδες και πήραν τη ΣΥΤ κτλ. Ναι. Ακούσατε ποτέ να τους ελέγξουν? Τον Αμπράμοβιτς, ξέρετε τι έλεγχο του κάνανε για να πάρει την Τζέλση. 1,5 χρόνο.
Γιατί δεν τους ελέγξανε ρε εσύ εκείνοι. Πάντα γίνεται έλεγχος, αλλά μιλάμε 1,5 χρόνο. Τον κάνα φίλο και φτερό. Γιατί δεν θέλανε αυτά τα συγκεκριμένα κεφάλαια. Λογικό είναι, λογικό είναι. Πάντα υπάρχουν. Να σε καλά. Πάντων. Καλημέρα. Έχετε την εντύπωση δηλαδή ότι επειδή πήγε ο γραμμένο στην ΕΠΟ τώρα έχει πρόβλημα ο Μαρινάκης με το Σαββίδη. Τον είχε προσεγγίσει το Σαββίδη και ο Σαββίδης για τους δικούς του λόγους λέει εγώ προχωράω straight κατευθείαν και όποιος είναι μπροστά μου ανεβαίνω από πάνω. Καλά δεν πήγε σπίτι το Βαγγέλης. Έγινε η στρατηγική μανάβια. Καλημέρα, γεια. Ωραία, τελευταία γραμμή ήταν αυτή. Τεράστιο μήνυμα από τον 887 βρίσκεται σε πραγματικά δαιμονιώδη φόρμα εδώ και 3 μήνες ο Αριανός. Τι θα γίνει πρώτο, άνω κάτω τελεία. Ο Μπογκδάνη καλή γραμμή, το μετρό Θεσσαλονίκης, ο Λεβέκ καλά. Ή ο Παναγιώτης θα κάνει την ομάδα πρώτη, ψηφίστε! Και έχει βγάλει από μέσα το ΠΑΟΚ πρωτάθλημα γιατί σου λέει το μήνυμα, μήνυμα της κατηγορίας αραβούργημα. Κανονικά θα το πάω στον Πλάτων τον Βιλτιρίδη να μου το κάνει μεταγιόν. Η Μακεδονία είναι κινέζικη. Θύρα 4. Μπάτμαν, συγγνώμη, σε αγαπάμε ακόμη από τον λατρεμένο μου 007 οπαδό του ΠΑΟΚ. Κλείνουμε. Οι φίλοι που κέρδισαν τη στήρια του αγώνα μπάσκετ, η πρώτη και η. Οι άλλοι που έστειλαν μήνυμα θα τους ειδοποιήσουμε για το ΠΑΟΚ Ορλαντίνα. Για τα γυαλιά είπαμε έτσι. Νίκος Παπαπέτρου που βρήκε τον παραγωγό που κυνηγάει τον Ευαγγέλη Αλεξανδρή. Καβατζώνει τα γυαλιά ηλίου ή πρεσβειοποίηση. Με ρεγκίνα, ήδη αξεσουάρ μπάνιου και injection service κλείνουμε. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ 24 σε πολύ λίγο από τώρα. Καλημερίζουμε και Μαγέρικο. Μου κράτησε ψαρόσπα για σήμερα. Καταστήματα Μαγέρικο, υγιεινή, μεσογειακή διατροφή σε πολύ χαμηλή τιμή. Λάμπρου Πορφύρα 5 περιοχή Ντεπό και Βασιλής Ρώσης 55 περιοχή κοντά στο άγαλμα της Βασίλισσας. Ποια μας έφερε εσύ, Όλγα ή Σοφία, ο Ιβάν. Όλγα νομίζω. Τη Βασίλισσα Όλγα. Από εμάς τον Χρήστο Κιώση, να έχετε μια bloody rocking day.